χαράζει. Φίλες και φίλοι, είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Πολλοί λένε ότι πριν από το δυνατό φως, έχει πυκνό σκοτάδι. Για να δούμε. Θα φωτίσουν τη χώρα. Ένας-ένας. Τσίπρας, Μεϊμαράκης. Μεϊμαράκης, Τσίπρας, αν θέλετε, γιατί είναι και το debate. Θεοδωράκης, Κουτσούμπας, Γεννηματά, Λαφαζάνης και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ. Εδώ λοιπόν, εδώ σε μια απίστευτη μάχη, 6 και 31 πρώτα λεπτά. Ελάτε να δούμε την επικαιρότητα, όλα τα γεγονότα, πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε. Μάχη στήθος με στήθος. Πάμε για τριαντάρια στις εκλογές. Το πρώτο κόμμα θα έχει το 3 μπροστά, να μου το θυμηθείτε. 30 βαθμούς θα έχει η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Με αυτό το εισαγωγικό πάω κατευθείαν σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε. Θα δούμε τον καιρό, έτσι, θα δούμε τον καιρό. Θα δούμε τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω σε ένα λεπτό γιατί έρχονται οι ειδικοί σιγά σιγά. Μετά τις εκλογές είναι απίστευτος ο κατάλογος των προαπαιτούμενων αλλά και των μεγάλων παρεμβάσεων στη ζωή μας. 11 λόγοι που θα μειωθούν οι συντάξεις. 11 λόγοι που θα αυξηθούν οι φόροι. 11 λόγοι για να μας προσέξετε ιδιαίτερα σήμερα. Διάλειμμα. Καλή σας μέρα. Είναι πρωινό Κυριακής. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. 13 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μια γλυκιά καλημέρα στην Καλαμάτα. Γιατί σαν σήμερα φίλες και φίλοι, πριν από αρκετά χρόνια, από πολλά χρόνια, και θα σας πω ακριβώς την ημερομηνία, το 1986 είχαμε 6,2 ρίχτερ τότε στην Καλαμάτα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ πια να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Στην Καλαμάτα χθες το βράδυ μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Μάχη στήθος με στήθος σε ό,τι αφορά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, τα πολιτικά. Θεσσαλονίκη ήταν ο κύριος Μεϊμαράκης. Σε λίγο θα έχουμε ένα ιδιότυπο debate μεταξύ των δύο, μεταξύ Μεϊμαράκη και Τσίπρα, Τσίπρα και Μεϊμαράκη. Για να δούμε τον καιρό της εβδομάδος, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πάμε με τριαντάρια όλη την εβδομάδα. Βλέπετε ότι σήμερα θα έχουμε 30 σχεδόν βαθμούς σε όλη την Ελλάδα, 28 στη Μακεδονία, τη Θράκη, 31 βόρεια της Εύβοιας και στην Θεσσαλία, 31 βαθμοί στη Δυτική Ελλάδα, 30 στα νησιά μας, από Καστελόριζο έως Σαμοθράκη και Λίμνο και βέβαια από εκεί και πέρα και η Κρήτη. Θα έχει πολύ ζέστη, η Τουρλωτή, το Γεράνι, τα Χανιά, αυτά και να δούμε και τα μερομήνια. Να δούμε τα μερομήνια γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ακριβώς μας δίνει ο Ανδρόνικος. Ο Ανδρόνικος λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ. Με αρκετή ζέστη από 15 και μετά. Από 15 του μηνός και μετά, ζέστη έως 19. 19 με 23 χαμηλό. 23 με 26 πολύ ζέστη όπως και πολύ ζέστη από τις 30 και μετά. Είπαμε ο Σεπτέμβριος έχει πάρα πολλές ζέστες. Η δικιά μας καλημέρα να σας συντροφεύει. Εδώ είμαστε. 6 και 43 πρώτα λεπτά με πολλές ειδήσεις και πάρα πολλά γεγονότα. Να σας πω για να κρατάτε σημειώσεις. 10 έως 20 Οκτωβρίου τα οικογενειακά επιδόματα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τουρισμό. Έχουμε μεγάλη ακρίβεια λόγω του ΦΠΑ. Έχουμε επίδομα πετρελαίου το οποίο πρέπει να δοθεί, αλλά δεν έχει χορηγηθεί ακόμη. Ήδη έχουν καταφτάσει τα πρώτα δικά σας μηνύματα όπως μου τα δίνουν. Άργησε το φοιτητικό επίδομα λόγω της καθυστέρησης των φορολογικών δηλώσεων. Έχουμε σε ψηφισμό ένθια και επιστροφής φόρου. Πάμε σε κατάργηση του ΕΚΑΣ, σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Έχουμε μεταγραφές φοιτητών έως 17/9 και βέβαια έως 30 Οκτωβρίου πρέπει να πληρώσετε τον ένθια. Έχουμε τα προνοιακά επιδόματα που από αύριο θα δοθούν στην περιοχή του Πειραιά, την ευρύτερη περιοχή Πειραιά και της Καλαμάτας. Και βέβαια, για μια ακόμη φορά το ΙΚΑ θα πληρώσει με δανεικά τις συντάξεις. Μαζί μου είναι ο Κώστας ο Τσουκαλάς, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, καλά είστε. Καλημέρα. Πολλά τηλεφωνήματα. Καταρχήν, καλημέρα στον Νίκο από την Πάτρα, τη Σοφία από την Νίκαια, τον Ανέστη από τη Λάρισα.
Την κυρία Χρυσανθακοπούλου, καλημέρα. Ο Κώστας από τη Λακωνία, τι γίνεται με τον ΝΑΤ. Με τον ΝΑΤ, όπου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η Δήμητρα από τη Λιβάδα. Τι θα γίνει με τον ΝΑΤ και με τον ΟΑΕ και τον ΟΑΕ. Ακριβώς. Η ΝΑΤ για τα Πετράλωνα. Πολλοί κόσμος. Πρώτη δόση ενοικίου δεν τη βάλανε ακόμη. Θα έρθει η Θεανόη Φωτίου σε λίγο να μας τα πει. Κατερίνα από το Φάληρο. Έληξε προθεσμία πρόνοιας και δεν μας πλήρωσαν τι να κάνω, πώς θα ζήσουμε. Ο Σωτήρης από τον Ασπρόπυργο, η Θαωμαΐς από την Καβάλα. Δεν έχουμε πληρωθεί από το ΕΣΠΑ. Είμαστε με 11μηνη σύμβαση, δουλεύουμε σε παιδικό σταθμό. Τεράστια θέματα. Επίδομα ενοικίου. Δεν έχει δοθεί. Πότε θα την πάρουμε, η δεύτερη δόση. Από τη Σαλαμίνα, 3 μέρες χωρίς νερό, κάντε κάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Μείωση συντάξεων, κύριε Τσουκαλά. Μεγάλες μείωσεις. Μείωση συντάξεων και τώρα, αλλά και στο μέλλον. Ναι. Το βασικότερο δεν είναι μόνο ότι πρέπει να εξοικονομείτε 1,9 δις το χρόνο, αλλά είναι ότι θα έχουμε την κατάργηση με το μνημόνιο των εξαιρέσεων στην κρατική χρηματοδότηση των ταμείων ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΟΑΕ, το οποίο σημαίνει είτε περικοπή κατά τουλάχιστον 30% των συντάξεων στον ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΝΑΤ, ή αντίστοιχα για να μην πειραχτούν οι συντάξεις θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές. Άρα είναι δεδομένο ότι οδηγούμαστε σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Θα υπάρξει στην ουσία η αντικατάσταση σε εισαγωγικά κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το 19. Μάλιστα. Από το 16 θα έχουμε όμως ήδη την περικοπή του ΕΚΑΣ στο 20% των πιο πλούσιων συνταξιούχων. Άρα τελειώνει και αυτό. Μετά τα δώρα δηλαδή. Τελειώνει και αυτό. Μάλιστα. Δώρα και το ΕΚΑΣ στο 20% αρχικά. Ακριβώς. Των πιο πλούσιων εισαγωγικά, βέβαια. Πλούσιο δεν είναι κανείς. Ακριβώς. Έρχεται ο καθηγητής φορολογίας, ο κύριος Χριστόπουλος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Φίλες και φίλοι, θα δούμε τον Τσίπρα στην Καλαμάτα. Θα δούμε τον Μημαράκη Θεσσαλονίκη. Μημαράκη Θεσσαλονίκη, Τσίπρα Καλαμάτα. Όπως καταλαβαίνετε, οξύτατη η σύγκρουση και των δύο. Και σήμερα θα δείτε ένα ιδιότυπο debate μεταξύ των δύο. Τι μου είπαν μπροστά στην κάμερα και οι δύο εφημερίδες. Οι εφημερίδες της Κυριακής, η Καθημερινή. Με Ημαράκης, κυβέρνηση και με μη πολιτικά πρόσωπα. Μιλώντας στην Καθημερινή, θέτει ως στόχο να μετάσχουν όσο πιο πολλά κόμματα γίνεται. Το παρόν, 60,8 βλέπει νίκη Τσίπρα. Βήμα, μάχη εξουσίας για κυβέρνηση συνεργασίας. Θέμα, Σταύρος Φώφη, η νέα συγκυβέρνηση. Ζητείται πρωθυπουργός. Real News, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιστρέφει και φέρνει νέα μέτρα. Ελεύθερος Τύπος, οι 206 μέρες χάους και φάρσας που έφεραν την κατάρρευση. Έθνος, συνέντευξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι με την Ευρώπη του Σόιμπλε. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Παράδοση Υπουργείων στους δανειστές. Η Εποχή. Κλειδί το πρόγραμμα απεμπλοκής. Παρασκήνιο. Τα 3 κλειδιά για την πρωτιά. Τα 2-4 σενάρια για συγκυβέρνηση. Αυγή. Εθνική απάτη στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθερη ώρα. Ένας Εβραίος υπεύθυνος για την λάθροεισβολή στην Ελλάδα. Η Βραδινή. Απαραίτητη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ριζοσπάστης. Με το ψηφοδέλτιο δίνουμε τη μάχη για δυνατό ΚΚΕ. Αττική Πρες. Μεταξύ τα στέη η πολιτική αρχηγή. Μακεδονία. Στην τελική μάχη με τα μυστικά όπλα. Live Sport. Καυτός Ολυμπιακός 3-1 τον Πλατανιά. Sport Day. Ζεστός Ολυμπιακός 3-1 τον Πλατανιά. Gold News. Μ' αρέσει να πετάω ψηλά. Η Εθνική Μπάσκετ. 3x3 ίσον 9, η πράσινη. Αβάντι Μαέστρη, ώρα των σπορ για ΑΕΚ. Γαύρος, μίλησε η κλάση του μαέστρου. Τσόρι, αλλά και Άγιος Ρομπέρτο, φως. Μέτρο Σπορτ, βασιλιάς ο ΠΑΟΚ, 3-0 τη Βέρεια. Και αρένα σπορ, αυτός ήταν ΠΑΟΚ. 3-0, αέρας από τη Βέρεια, 3-0. Λεπτά πριν από τις 7 ήρθε και το χωνί. Αυτοί οι δύο είναι η λύση. Γράφει στην πρώτη σελίδα. Αυτά, φίλες και φίλοι, θα πάμε. Θα πάμε να δούμε τις ειδήσεις και τα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα και στους δυο σας. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια και καλή συνέχεια. Αντοχή σε αυτό που κάνεις. Λοιπόν. Για να αναδεικνύεις τελικά αν
θα έχουμε ντέρμπι, αν θα έχουμε συνεργασία, αν θα έχουμε αυτό που ο λαός περιμένει. Και νομίζω τελικά ότι το μήνυμα είναι ότι το φορτίο είναι βαρύ και μπορεί να σηκωθεί. Φίλες και φίλοι, όπως το λέει ο κύριος Χριστόπουλος. Και δεδομένο. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Τηλεφωνήστε μας για μισθούς, για φόρους, για συντάξεις, για επιδόματα για 1,200. Κόβεται στο μισό το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Έρχονται φορολογίες για αγρότες, κύριε Χριστόπουλε. Σκληρές φορολογίες για ελεύθερους επαγγελματίες. Μπαίνει έκτακτη φορά στο μισθό. Έχουμε ενίκεια μισθού συντάξει σε μία φορολογία. Σε λίγο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών έρχεται εδώ για να δούμε το λογαριασμό της επόμενης μέρας. Κύριε Χριστόπουλε, είναι πολλά τα λεφτά, έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά και, ναι. Και βέβαια όλα αυτά, Γιώργο, όπως τα αποκαλύπτεις, και στα εξοδικά και στα ασφαλιστικά είναι γραμμένα. Έτσι, μπράβο. Τα ΔΕΦ. Είναι ψηφισμένα. Τα ΔΕΦ. Έτσι, μπράβο. Και τελικά αναρωτιέμαι, και θέλω να έχω και την άποψη του Κώστα, γιατί αυτές οι κρυφμένες λέξεις, τις οποίες αποκριτογράφησες, έδωσε 1,8 εάν τελικά δεν είναι ισοδύναμα για τις συντάξεις κλπ. Γιατί δεν αναδεικνύονται στο λαό τώρα. Και αν δεν το λέγαμε κάθε εμείς, λέξη είναι κρυμμένη και κρύβει ακριβώς τι μέλη γενέστη. Κύριε Χριστόπουλε, εάν δεν το βγάζαμε στη φόρα εδώ με τους ανθρώπους του ασφαλιστικού, με τον κύριο Τσουκαλά και τους υπόλοιπους, δεν θα το έλεγε κανείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τύπο Τσίπρα στην Καλαμάτα χθες, τύπο Μεμαράκης στην Θεσσαλονίκη. Τα γκάλωπ είναι στήθος με στήθος. Είναι άλλος βγάζει ένα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μπροστά, ένα μπόντο τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος μισή μονάδα τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος ισοπαλία. Ακούστε να δείτε. Έρχονται μέτρα. Ή ο Τσίπρας είναι, ή ο Μημαράκης είναι. Εγώ θέλω απέναντί σας να είμαι ίσιος κουμπάρος που λένε και στην Κύπρο. Λοιπόν, έχει και αυτό μέτρα. Φαίνεται. Είναι, δηλαδή είναι σχετικά ήπιος η προεκλογική διαμάχη. Είναι σχετικά ήπια. Γιατί ακριβώς θα εφαρμόσουνε. Η συνομολογείται ότι μπράβο. Υπάρχει ένα ασφιχτικό πλαίσιο. Κάτι που ψηφίσανε. Σωστό. Και κάποιες παραμέτρους. Πάμε να δούμε. Είχε μεγάλη συγκέντρωση στην Καλαμάτα ο κύριος Τσίπρας, όπως μεγάλη απήχηση είχε και ο κύριος Μημαράκης χθες στην Θεσσαλονίκη. Ελάτε. Όταν πριν από 7 μήνες διεκδικούσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να δώσουμε αυτή τη μεγάλη και έντιμη μάχη, τη μάχη και τη δέσμευση που πήραμε απέναντί σας, ακόμα και να ματώσουμε για να σταματήσει ο λαός μας να ματώνει, τότε μας λέγανε πολλοί ότι διεκδικείτε να κυβερνήσετε αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με κανέναν. Δεν θα συνεργαστούμε, τους είπαμε τότε και τους λέμε και τώρα, με το παλιό πολιτικό κατεστημένο που θέλει να μας έχει όμοιρους και εγκλωβισμένους για να μην συγκρουστούμε με όλα όσα μας κρατάνε στο χθες. Πριν από ένα χρόνο, από εδώ, από το ίδιο αυτό βήμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μοίραζε απλόχερα στους πάντες τα πάντα. Και πολλοί παρασύρθηκαν από εκείνες τις υποσχέσεις. Και τον Ιανουάριο είχαν να συγκρίνουν τα πεπραγμένα με υπευθυνότητα από την κυβέρνηση Σαμαρά με το συνεφάκι των υποσχέσεων που είχε δώσει από εδώ από τη ΔΕΘ και που καλλιεργούσε για τους επόμενους μήνες. Τώρα πρέπει να συγκρίνουμε τις υποσχέσεις που έδωσε και υφάρπαξε την ψήφο μας το Γενάρη με τα πεπραγμένα που έχουμε μπροστά μας αυτό το μήνα. Και βέβαια, Θεός ο Αλέφαντος, έτσι. Διμπέι. Δείτε Αλέφαντο και δεν σας λέω τίποτα. Θυμάμαι από τον Αλέφαντο τον κουουουτσάριζε τις ομάδες. Έκανε κρύο Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ήταν με κοντομάνικο. Του λέω, coach, γιατί ξηγέσαι έτσι με κοντομάνικο, θα κρυώσεις. Όχι, μου λέει, είναι το γούρι μου. Πάμε με Αλέφαντο να δείτε τι λέει για το debate. Φίλες και φίλοι, ό,τι και να υποθεί στο debate. Και εγώ λέω το εξής. Φοβήθηκε ο Τσίπρας και ο Μαϊμαράκης να έχει απέναντί του ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία. Ε? Φοβήθηκε. Φοβούνται και οι δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απέναντί τους έπρεπε να έχουν ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία. Και απέναντί τους σε ένα άλλο debate από ανθρώπους που ξέρουν εσωτερικά και εξωτερικά. Και τώρα πάμε για η... πώς το λέμε? Για επιρρήμηχθητο, ναι. Λοιπόν, πάμε με Αλέφαντο, παιδιά, ελάτε. Έχεις προσωπικότητα. Debate, ρε, αύριο το πρωί, ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πένα, να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις, ρε, την πέι. Τι κολώνεις, ρε. Την πέι, ρε. Φοβάσαι, ε. Θα βγεις την πέι. Με το ζόρι θα βγεις.
Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την ΠΕΗ. Αυτά λοιπόν από τον καλό φίλο τον Αλέφαντο. Φίλες και φίλοι, 6:54 πρώτα λεπτά. Δείτε αυτό το βίντεο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία μέσα αυτό τον οριμαγδό των ειδήσεων της προεκλογικής περίοδου. Θέλω να ξανάρθω στο αστεροσκοπείο. Θα ήθελα να ξανάρθω στο αστεροσκοπείο και να παρατηρήσω πάλι πλανήτες και να δω αστέρια. Ένα από τα πρώτα τηλεσκόπια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το τηλεσκόπιο Δωρίδη, είναι και πάλι στη διάθεση όσων θέλουν να απολαύσουν τον Αττικό ουρανό από το λόφο των νυμφών στο Θησείο, απέναντι από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Από τη δεκαετία του 80, το τηλεσκόπιο Δωρίδη έμενε παροπλισμένο λόγω έλλειψης πόρων για τη συντήρηση και την αποκατάστασή του. Μετά το αίτημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έμπειρο τεχνικό προσωπικό του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ ανέλαβαν τη μελέτη και την αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και δομικών προβλημάτων του τηλεσκοπίου, του κτηρίου και της στόλου, υλοποιώντας εργασίες ανακαίνησης, συντήρησης και στεγανοποίησής τους. Για την εύκολη πρόσβαση στο κτίριο που στεγάζεται το τηλεσκόπιο Δωρίδη, έγινε μελέτη για την ηλεκτροδότηση του μονοπατιού που το συνδέει με το κεντρικό κτίριο του αστεροσκοπίου. Οι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και τεχνικοί του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ έλαβαν με χαρά μέρος στο έργο και επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Ήταν απόλαυση το να δουλεύεις σε ένα τόσο ιστορικό κτίριο, περιουσία του ελληνικού λαού. Η αποκατάσταση του τηλεσκοπίου Δωρίδη αποτελεί μία ακόμη δράση εταιρικής υπευθυνότητας, στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 4 λεπτά πριν από τις 7. Είμαστε εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Σε λίγο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών θα είναι εδώ για να δούμε τι έρχεται την επόμενη μέρα. Και αυτά που έρχονται την επόμενη μέρα είναι πολλά. Πάμε κατευθείαν. Έχουμε τι. Έχουμε μια ακρίβεια λόγω ΦΠΑ, κύριε Χριστόπουλε. Και το είχατε πει. Ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Ανεβαίνουν κατακόρυφα οι τιμές. Αλλά παράλληλα έχουμε ενσωμάτωση της έκτακτης εισφοράς στους μισθούς. Και παράλληλα αύξηση στο φόρο ενοικίων. Και παράλληλα έρχεται και ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είναι ίδιος ακριβώς. Δεν άλλαξε καθόλου ο ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ δεν άλλαξε. Βεβαίως έχεις αναδείξει ότι και στο κείμενο είναι αρκετές συμφωνίες. Σε κάθε περίπτωση όμως ένα στοχεύεται, Γιώργο, και λέγεται 2,58. Μάλιστα. Είτε είναι αυτό μετεξέλιξη, σωστά το είπα, ναι, ναι, του σημερινού ΕΝΦΙΑ ή μια επαναφορά του ΦΑΠ με λογική ότι πρώτα προστατεύω την πρώτη κατοικία. Πάντως, αλλά ανεβαίνω ψηλότερα στα, για να πάρω αυτό το ποσό. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι είναι δέσμευση να μεταφερθούν οι αξίες, οι αντικειμενικές αξίες να εκλογικευτούν στις αγοραίες τιμές. Αυτό είναι δέσμευση να γίνει τώρα μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Γράφεται στον νόμο που ψηφίστηκε και στο μνημόνιο. Από εκεί και πέρα, πόσο θα προστατευτούν τα χαμηλά εννοώ εισοδήματα και οι αξίες. Πάντως προς το παρόν πρέπει 30 Οκτωβρίου να πληρωθεί η πρώτη δόση. Πρώτη δόση. Έτσι, θα έρθει όπου να είναι. Αυτά πρέπει να είναι τα ίδια. Μάλιστα. Αλλά στην ουσία μπορεί αυτό να έχουμε αύξηση αυτό τόσο. Λέει. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό λέει. Και μάλιστα ο Μημαράκης μου είπε χθες θα βάλει κοινωνικά κριτήρια. Ο Τσίπρας μου είχε πει ότι πρέπει να εκλογικεύσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Φίλες και φίλοι, έως το Δεκέμβριο, ό,τι πληρώσατε πέρυσι για τον ΕΝΦΙΑ, θα πληρώσετε και τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν αλλάζει τίποτα. Αν έδειξε στον Γιώργο και θέλω να θυμίσω βεβαίως παραμένει το 50% σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών μας. Θα το δείξουμε αυτά σε πίνακα σε λίγο. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ό,τι πληρώσατε πέρυσι για τον ΕΝΦΙΑ ή ό,τι εκτόσεις υπήρχαν, ισχύουν και τώρα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Μια και είπες για ανατιμήσεις. Θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε τώρα. Τσέχετε τις ανατιμήσεις, το ξέρω. Και τις ζούμε. Πάμε Θεσσαλονίκη να πω μια καλημέρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Έλα, Παύλε, καλημέρα. Καλά είσαι? Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνετε? Καλά. Καλά είμαστε εδώ. Προσπαθούμε. Αυλαία σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έτσι? Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώθηκε πλέον. Πέρασαν 9 μέρες. Σήμερα να σας πω για το πρόγραμμα των δύο πολιτικών αρχηγών που βρίσκονται στην πόλη. Ναι, ναι. Ο κ. Μημαράκης 11:30 θα δώσει συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης και θα έχει και μια συνάντηση με τη διοίκηση. Ενώ ο κ. Κουτσούμπας το πρωί φεύγει, κάνει μια περιοδία στο Κιλκίς και στη συνέχεια θα βρίσκεται στην Πιερία. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν όλοι αυτοί. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι ήσυχη. Έτσι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ανά πάσα στιγμή βγαίνεις από Θεσσαλονίκη και μας λες τις ειδήσεις από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας και τη Βόρειο Ελλάδα. Ξέρεις πόσο αγαπάμε Βόρειο Ελλάδα. Παοκάρα χθες 3-0. Έτσι. 3-0 στη 3-0. 3-0. Και ντεπούτο Μπερμπάτοφ, έτσι. Και Μπερμπάτοφ. Ο Πέλκας, ο Πιτσιρικάς παίζει φοβερή μπάλα. Λοιπόν.
Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί μας είναι Τσουκαλάς, Χριστόπουλος, έρχονται και όλοι οι άλλοι οι ειδικοί. Μας ρωτάτε για φοιτητικό επίδομα που έχει καθυστερήσει. Επικουρικές, ΕΚΑΣ, έμφυα, φόρους, χίλια δυο πράγματα. Φίλες και φίλοι, ο λογαριασμός είναι βαρύς. Αυτό θα σας πούμε σήμερα για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας είχαν υποσχεθεί πολλά. Και σας είπανε και αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάντε υπομονή, γιατί μαζί θα του πάμε αυτό το κάρο των επιβαρύσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε ένα λεπτό θα είμαστε μαζί σας. Μην φύγει κανείς. Είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Μείνετε μαζί μας γιατί σήμερα έχουμε το μεγάλο λογαριασμό. Το λογαριασμό της επομένης των εκλογών. Είναι ψηφισμένα μέτρα. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, όπου μας παρακολουθείτε αυτή την ώρα, από τη μακρινή Μελβούρνη έως το Λος Άντζελες και από το Σίδνεϊ έως όπου πάει, όπου υπάρχουν Έλληνες. 2-10-48-0-0-170-171-172-173. Καλημέρα, papakisky.gr. Πάμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Πάμε να δούμε τι ακριβώς μας λένε. Αλλά πριν απ' όλα, ωραία, εδώ είμαστε. Καλημέρα, κυρία Ναυροζίδου. Καλή σας ημέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στο πάνελ. Καλά είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί με πληροφόρησαν οι συνεργάτες μου ότι έχετε μεγάλες δραστηριότητες στο Δήμο σας. Ναι, και αργήσαμε πολύ να τελειώσουμε χθες. Αλλά προέχει η οικογένεια, κύριε Αυτιά. Ναι, τα πολιτιστικά μας, ναι, οι δράσεις των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια, η οποία θίγεται πάρα πολύ. Και τα επιδόματα. Ασφαλώς. Καλημέρα, κυρία Τσίπρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά είστε? Λέμε ότι προσπαθούμε να είμαστε καλά. Τι κάνει ο ξάδερφος ο Τσίπρας, καλά είναι? Νομίζω ότι καλά είναι. Όσο βλέπεις τις δημοσκοπήσεις, καλά είναι. Συγχωριανός, στην Καλαμάτα ήταν εχθές. Μεμαράκης ήταν στην Θεσσαλονίκη. Μαζί μας Χριστόπουλος και Τσουκαλάς, τα λέγαμε πριν από λίγη ώρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Στεφανάδης είναι στη Σάμο υποψήφιος, φίλες και φίλοι, με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα μας πει για μεταναστευτικό, για ιατρική, για χίλια δυο πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλά να μας πει. Ο Θεσσαλονικιός, ή μάλλον ο εκ Ρεθύμνου Θεσσαλονικιός, ο Γιάννης Σουσοπασής. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Ο Χάρης ο Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος των εμπόρων της Νέας Σμύρνης, θα τον δούμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας, γιατί υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλημέρα, κύριε Παπαβασιλείου. Καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε ειδήσεις, γεγονότα και πάρα πολλά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Πάμε οικογενειακά επιδόματα. Κυρία Ναυροζίδου, μαθαίνω ότι 10 έως 20 Οκτωβρίου θα δοθούν τα οικογενειακά επιδόματα. Για το τρίτο τρίμηνο είναι αυτό, που ακριβώς αφορά Ιούλιο-Σεπτέμβρη. Ναι. Και θα δοθούν μετά τις 20 του Οκτώβρη, και βέβαια θα γίνει και μία διόρθωση σχετικά με το λάθος που έχει γίνει από τη Γενική Γραμματεία των δημοσίων εσόδων, έτσι, ναι, που προσθέθηκε το κοινωνικό μέρισμα στο εισόδημα των οικογενειών, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, να μειωθεί το επίδομά τους και βέβαια και κάποιοι να το χάσουν τελείως. Τώρα θα γίνει διόρθωση και θα το πάρουν μετά τις 20 του Οκτώβρη. Έρχεται λοιπόν μια περικοπή. Φίλες και φίλοι, είναι 600.000 οικογένειες. Η είδηση που λέω τώρα αφορά 600.000 οικογένειες, κυρία Τσίπρα, σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι το οικογενειακό επίδομα. Το ποσό είναι από 40 έως 1.225 ευρώ. Θα χορηγηθεί 10 έως 20 Οκτωβρίου. Και όσοι δεν πήρατε τη δεύτερη δόση, θα την εισπράξετε τώρα μαζί με την τέταρτη, ναι, δόση. Όμως, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία, κυρία Τσίπρα. Μεγάλη αγωνία σε ό,τι αφορά τον Έλληνα συνταξιούχο. Οι συντάξεις θα μειωθούν, κυρία Τσίπρα. Και θα μειωθούν γιατί το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε βάζει προαπαιτούμενα σε ό,τι αφορά την χορήγηση των συντάξεων. Τι κάνουμε εδώ και τι λέμε? Χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Όχι, δεν τρομοκρατήσεις κανένα, ψηφισμένο είναι. Ψηφισμένο είναι, απλά. Για όνομα του Θεού, η πολιτική τρομοκρατία. Επειδή όσοι από εμάς διαβάζουμε, ναι, και το πίσω μέρος του νόμου που ψηφίστηκε, βλέπουμε και άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια δέσμευση για μια αναθεώρηση κοινωνικών παροχών. Ναι. Πρακτικά λοιπόν αυτό θα ακουμπήσει μια σειρά επιδομάτων κοινωνικών που χορηγούνται. Ας έχουμε λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού μας και ας μην πεθάνουμε από
έκπληξη ότι μετά τις εκλογές θα αντιμετωπίσουμε και μια άλλη σειρά περικοπών σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Νακοζίδου. Δηλαδή, ξεκινάει, κύριε Τσουκαλά, η περικοπή του ΕΚΑΣ και ξεκινάει σταδιακά κατά 20%, έτσι δεν είναι? Θα φύγει τελείως το ΕΚΑΣ, ναι, από το 20% το πιο εύπορο, σε εισαγωγικά εύπορο, μάλιστα, κατηγοριών που μέχρι τώρα το πέρανε. Αυτό θα γίνεται σταδιακά. Δηλαδή εύπορο, σταδιακά. Των 700 ευρώ ή εύπορο, αυτοί δηλαδή, πέρανε, ας πούμε, οικογενειακό εισόδημα από 11.500-13.000. Αυτοί μπορούν να κινδυνέψουν ή 8 με 9.000 ευρώ ατομικό εισόδημα. Αυτό αφαιρείται, έτσι. Αυτό το 20% θα έρθει το Μάρτιο. Μάλιστα. Θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο και το Μάρτιο θα υλοποιηθεί. Ο στόχος είναι ότι ανά εξάμηνο θα έχουμε περικοπή ενός μέρους των δικαιώσεων του ΕΚΑΣ, ώστε το 19, μάλιστα, να έχουμε πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ και βέβαια αντικατάσταση από κάποιος άλλης μορφής παροχή. Το ποσό που είναι το αναζητημένο εισόδημα. Το οποίο δεν θα αφορά όμως μόνο το ΕΚΑΣ. Ενδεχομένως και πάρα πολλά άλλα οικογενειακά επιδόματα που θα βγουν όλα μαζί σε έναν ενιαίο κουμπαρά. Άρα, Γιάννη, δεν θα έχουμε πια τεμαχισμό επιδομάτων. Ένα ενιαίο μικρό επίδομα σαφής, για λίγους. Σαφής. Ναι, Γιάννη, τουλάχιστον έχουμε την ένταξη. Το ποσό που αναζητάτε, κύριε Τσουκαλά, ναι, είναι 1.800 εκατομμύρια. Για να βρεθούν αυτά, είτε θα έρθουν από περικοπές και καλά κάνετε και αναφέρετε το ΕΚΑΣ, το οποίο είτε αυτή τη στιγμή το λαμβάνουν πάνω από 200... Ναι, είτε από αύξηση εισφορών ή από μείωση συντάξεων. Ακριβώς. Είτε από ισοδύναμα τα οποία εμείς και από την εκπομπή του Γιώργου και από άλλες εκπομπές έχουμε κάνει προτάσεις, αλλά δεν ακούει κανένας. Είστε απόλυτα σαφείς. Για παράδειγμα, κυρία Τσίπρα, για παράδειγμα, πότε θα αναγνωρίσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα πλασματικά χρόνια 150.000 ετήσεων? Αυτά είναι βήματα πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα, το ζήτημα των πλασματικών χρόνων καλό θα ήταν να μην αναγνωριστεί τόσο άμεσα, γιατί ο καινούριος νόμος μας έχει βάλει ένα καινούριο πεδίο στις συντάξεις. Δεν ξέρουμε λοιπόν με αυξήσεις ορίων ηλικίας. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν ο άνθρωπος που υπέβαλε αίτηση πριν από 2 χρόνια να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο, σήμερα με τις αυξήσεις τον χρειάζεται. Σωστό. Πραγματικά. Σωστό. Άρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει και αυτό να το δούνε. Είναι σημαντικό. Άρα ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Ένα λεπτό για να μην μπερδεύει τον κόσμο. Ακούστε με, αφήστε να το πάω εγώ το καράβι. Έτσι. Ξέρετε ότι ένα πράγμα που ξέρω καλά είναι το θέμα του ασφαλιστικού. Ρωτώ λοιπόν, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, με ρωτάνε. Ρωτάνε και τον κύριο Σταβανάδη στη Σάμο. Ρωτάνε τον κύριο Χριστόπουλο. Ρωτάνε όλους. Την κυρία Ναυροζίδου. Ποιοι είναι αυτοί που στο τσακ της ημερομηνίας επιβαρύνονται με περισσότερα χρόνια και ποιοι τις καπουλάρουνε? Δηλαδή, αν κατέθεσε κάποιος χαρτιά του 13 Αυγούστου. Δεν πάει με αυτό. Πώς πάει? Πάει με το αν κάποιος είχε την ηλικία, ναι, στα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας έως 14 Αυγούστου, μάλιστα, στο δημόσιο έως 19 Αυγούστου. Μάλιστα. Όσοι είχαν και τα χρόνια έως το 12 και την ηλικία την ημέρα ισχύως του νόμου, ναι, για το δημόσιο 19, για τα υπόλοιπα ταμεία 14, διασώζονται όσον αφορά τα όρια ηλικία. Όσοι δεν τα είχαν. Όσοι δεν τα είχαν έχουν σταδιακή αύξηση ηλικία και βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι εκεί που έχουμε διαφορά μειωμένες με πλήρους. Πολλοί δηλαδή έχουν το όριο ηλικία τη μειωμένη, το κρατάνε, αλλά δεν έχουν τις πλήρους. Άρα έχουμε απομάκρυνση μεταξύ των δύο ηλικιακών ορίων, μειωμένες και πλήρους, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η μείωση και λόγω του ότι μπαίνει μία μείωση 10% παραπάνω παροδικά μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικία τη πλήρους, έχουμε πολύ μεγάλες μείωσεις. Για να πούμε ένα παράδειγμα. Άνθρωπο ο οποίο έβγαινε στο δημόσιο με 35 έτη άνευ ορίου ηλικία. Ναι. Ήταν στο γραφείο μου. Και είχε 34 έτη και 11 μήνες και 21 μέρες 19 Αυγούστου. Ήταν 54,5 ετών. Και βάσει του νόμου πάει κατευθείαν στα 58. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε για λοιπόν. Γιατί λέει ο νόμος ότι όσον αφορά τα άνευ ορίου ηλικία, όσοι βγαίνανε με 37 χρόνια ανεφορείου ηλικία, τώρα πηγαίνουν κατευθείαν στα 55. Μάλιστα. Εκτός και αν είχαν 37 χρόνια ανεφορείου ηλικία. Το καταργείται 19 Αυγούστου. Ακριβώς. Όχι, στο δημόσιο υπάρχει για όσοι είχαν 25 ετία το 10. Και τι λέει τώρα, όλες οι διατάξεις το 10. Μάλιστα. Πέρα από το 35, λοιπόν, πάνε στα 55. Μαρία. Όσοι θέλανε 35, πάνε στα 58. Μαρία Τσίπρα. Να πούμε όμως κάτι, και εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ. Ελάτε. Σε αυτό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μας λέει ότι προσπαθεί να βγάλει εγκύκλιο. Ο νόμος, ο συγκεκριμένος όπως ψηφίστηκε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει εγκυκλίους. Σωστό. Ήδη λοιπόν έχουν βρεθεί πολλές τρύπες. Μία τρύπα ήταν αυτή που άνοιξε από 14 Αυγούστου μέχρι 19. Και γιατί πήγαμε στο 19, γιατί εκεί ξεκίνησε, μάλιστα, η εφαρμογή του νόμου. Έχουμε, λοιπόν... Ας περιμένουμε λοιπόν οτιδήποτε κι αν σκεφτόμαστε, να δούμε τις εγκυκλίους πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, ακριβώς, με τη ζωή μας. Αναμονή λοιπόν.
Και παράλληλα. Και αυτό, και παράλληλα, αυτό πρέπει, Γιάννη, και αυτό Γιάννη, πρέπει να Γιάννη, λέμε στον κόσμο. Γιάννη. Ναι, ναι. Γιάννη, Γιάννη. Αυτό πρέπει να λέμε στον κόσμο, Γιώργο, για να μην φεύγει. Μέχρι τώρα, να δοθούν οι ερμηνευτικές. Κανείς να μην φύγει μέχρι τώρα, να ξέρει γιατί μπορεί να μην μπορεί τώρα, να φύγει. Αν μπορεί ή δεν μπορεί είναι άλλο θέμα. Το τι σύνταξη θα πάρουν είναι τελικά το αποτέλεσμα. Το τι θα πάρουν αντίδωρο. Και είναι σωστή η παρατήρησή σας. Γιάννη, οι αγρότες, για να πάμε στα φορολογικά μας και μετά να πάμε στον κύριο Στεφανάδη, έχουν σχεδόν τριπλασιασμό εισφορών, γιατί από, το ΙΚΑ, από τον ΟΓΑ πηγαίνουν στο ΙΚΑ. Δηλαδή, εκτός του διπλασιασμού της φορολογίας από το 13% στο 26%, πάνε και σε τριπλασιασμό εισφορών, από τα 100 ευρώ πάνε γύρω στα 300. Από τα 70, από τα 70, δηλαδή 700 σε ετήσια βάση, 800 και 1200, μάλιστα, μέχρι 1200 η υψηλότερη κλίμακα, εάν ισχύσουν αυτές οι αυξήσεις, θα έχουμε 180 με 200 μάλιστα ευρώ μηνιαίως. Είστε σαφείς. Και τα ερωτήματα είναι ποιοι αγρότες θα μπορέσουν να πληρώσουν αυτές τις εισφορές. Έτσι είναι. Με κλήρους 30-40 στρέμματα. Έτσι, αυτά θα πρέπει να τα δει η πολιτεία στο μέλλον, γιατί πάμε για εξαφάνιση των αγροτών και ιδιαίτερα των μικρών αγροτών στις μακρινές περιοχές και στα χωριά τα λοιπόν, δικά μας. Πριν πάρω, το έχουμε πει, πριν πάω στον κύριο Στεφανάδη. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτός ο διαβολεμένος φόρος, αυτός ο φόρος που ισοπαίδωσε στην κυριολεξία, έφερε τρομερά προβλήματα στη χώρα. Δηλαδή, το να πληρώνει ενίκιο ο πολίτης, κύριε Χριστόπουλε, στο ίδιο του το σπίτι. Και προσέξτε κάτι, έστω ότι κάποιος έχει 1000 ευρώ. Φορολογήθηκε με 51%. Του μείνανε τα 500 ευρώ. Στα 500, για να κάνει το σπίτι του, πλήρωσε 23% φόρο. Άρα, τα 500 γίνανε 730. Από το υπόλοιπο των 730, αποφάσισε να κάνει κάτι. Και του λένε τώρα, στα 730, ό,τι εισπράττεις, 15% στα ενίκια, θα σου βάλω φόρο. Τα 730 γίνανε 830-880. Του λένε δηλαδή, στα 1000 ευρώ που εισέπραξες, τα 880 ευρώ είναι δικά μου. Αυτό του λέει το κράτος. Είναι ντροπή. Δηλαδή, πάρε τα 120, άρων των κρεβατών σου και περιπάτη. Αυτό είναι το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα το λέω δυνατά. Του είπα του Σαμαρά, θα σε λιώσει αυτός ο φόρος. Και μου λέει, αύριο εγώ θα βγάλω, ξέρετε, τότε που βγαίνανε οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες, αύριο θα τους βγάλω να φωνάζουν και θα δεις πώς θα πάει. Τίποτα δεν πήγε. Ο φόρος αυτός ισοπαίδωσε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα με η Μαράκη μου λέει θα τον φτιάξω. Το περίεργο εγώ να προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο, Γιώργο. Ναι. Όλοι οι νομοθέτες από το 2000, από το 2000, ναι, από το 1900, πρώτο βγήκε ο φόρος ακίνητης πλουσίας, ναι, που τον πήρε πίσω ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον τότε υπουργό Ερμή Ανοιχτή. Το Δρετάκι. Το Δρετάκι, τα θυμάσαι πρώτα. Πάμε στην πληρωμή τώρα. Όχι, όχι, κατευθείαν θέλω να πω το εξής. Ναι. Έλεγε σε βόταν μέχρι πρότινος ότι από τη στιγμή που έχω πάρει ένα κίνητο και το οφείλω, δηλαδή έκανα 200.000 και έχω πάρει αντίστοιχο δάνειο, δεν έχω σπίτι ουσιαστικά. Μάλιστα. Άρα επέτρεπε να αφαιρώ από την αντικειμενική αξία προκειμένου να με φορολογήσει το ενυπόθηκο βάρος που είχε αυτό το ακίνητο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ήταν δίκαιο 100% σε αυτή τη βάση. Τώρα εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε είναι κενό, είτε είναι νοικιασμένο, είτε είναι ιδιοκατοίκης, είτε είναι. Έχει το φόρο αυτό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν έως 30 Οκτωβρίου. Μισό ειδήσει. 30 Οκτωβρίου η πρώτη δόση. Σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί? Πέντε δόσεις. Ήταν έξι, προσέξτε. Ήταν έξι δόσεις, πάει σε πέντε. Τι λέγατε, κυρία Ναυροζίδου? Επειδή μιλούσατε για το φόρο, ναι, λέω εδώ, τα τελευταία πέντε χρόνια, η αντιμετώπιση που είχαν οι οικογένειες φορολογικά, αυτή η φοροεπιδρομή που είχαμε, δηλαδή ήταν κάτι το απερίγραπτο. Βέβαια. Ήταν το απερίγραπτο και εγώ τους είχα πει τότε. Αυτός και ο μάλιστα φόρος θεώρησαν τα παιδιά μας τεκμήριο. Σε μια χώρα που αργοπεθαίνει. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Στεφανάδη. Η ελληνική περιφέρεια. Ο κύριος Στεφανάδης είναι στη Σάμμο υποψήφιος απέναντι στο Σεβαστάκη. Είναι. Είστε και οι δύο φίλοι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Σεβαστάκης είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι φίλοι σε ένα νησί. Κύριε Στεφανάδη, η ελληνική περιφέρεια δεν έχει νοσοκομεία. Έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί να λέει στον άρρωστο, πάρ το σεντόνι σου και έλα. Πάρ τα φαγητά σου και έλα. Δεν μπορεί να περιφέρεται μια νοσοκόμα και να λέει πάρ το χάπι σου μέσα από μια γυάλα. Και όλα αυτά τα οποία, συν το μεταναστευτικό. Τι εικόνα έχετε αυτή την ώρα? Θα βρει τη γιατριά του ο κόσμος? Στο πρώτο που είπατε, έλατε, κύριε Αφιά, πράγματι τα περιγράψατε όλα. Στα υπερηφέρεια και ειδικά το Ανατολικό Αιγαίο και πιο ειδικά η Σάμμο, ναι, ναι, η Μαργαρία Φούρνη, στενάζουν. Η υγεία πάσχει. Η υγεία είναι
υπό διωγμών. Τι εννοώ. Ενώ για ένα θέμα οτιδήποτε ένας κάτοικος Αθήνας, κύριε Αυτιά μου, μπορεί να τύχει τις καλύτερες, να θεραπευθεί. Εκεί μπορεί για μια ασήμαντη αφορμή να χάσει τη ζωή του. Τι λέτε, έπεσε κάτω μια γυναίκα στο χωράφι. Έτσι. Μπήκε ένα ξύλο με στο μάτι της. Ναι. Και μέχρι να τη φέρουμε από τη Σάμο στην Αθήνα, της λέγανε μπες στο αεροπλάνο της γραμμής για να γίνεις καλά. Και εγώ που δεν ξέρω από ιατρική, τους λέω ρε παιδιά, κι αν πάθει ένα εγκεφαλικό η γυναίκα, μια αιμορραγία μες στο αεροπλάνο της γραμμής, τι θα γίνει. Κάναμε 5 ώρες να πάει το ΕΚΑΒ από την Αθήνα στη Σάμο, σώθηκε η γυναίκα. Βέβαια έχασε το μάτι της, αλλά έσωσε τη ζωή της. Έχετε δίκιο. Μα χάνονται άνθρωποι στην περιφέρεια, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη. Χάνονται και σας είπα, για αφορμές, για σήμαντο αφορμή, μάλιστα, για να το πω έτσι. Άρα πρώτο θέμα υγεία στην περιφέρεια. Δεύτερον, μεταναστευτικό. Θα πάμε σε λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Τι γίνεται εκεί με το μεταναστευτικό? Η Σάμος, ξέρει Γιώργο μου, ένα νησί 33.000, έχει δεχθεί το τελευταίο εξάμηνο 50.000 μετανάστες. Απίστευτο. Τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο αξιοθαύμαστο, με συνεργασία αγαστή των αρχών. Τελευταία όμως, προχθές προκύπτει ένα μείζον θέμα. Δηλαδή, η κεντρική εξουσία εδώ, θέλοντας προφανώς, εκτιμώ, να εγκλωβίσει τον κόσμο εκεί, να τον περιορίσει για να μην έρχεται στην Αθήνα, έδωσε εντολή στις τοπικές αρχές να γίνεται πλήρης ταυτοποίηση. Όχι αυτή η διαδικασία της διακίνησης με την αρχική ταυτοποίηση, ενώ δακτυλοσκόπηση ούτω καθεξής. Με αυτό κινδυνεύει η Σάμος, ένα κριτικό νησί, λίγα μέτρα, λίγα εκατοντάδες μέτρα από την Τουρκία, να γίνει μια αποθήκη ψυχών. Με τις όποιες επιβαρύνσεις ψυχολογικές, κοινωνικές. Με τη Λίνη. Να δούμε τον πρόεδρο των εμπόρων, έτσι, και να ξεκουράσω λίγο τον κύριο Σοπασί, ο πρόεδρος των εμπόρων της Νέας Σμύρνης. Εδώ είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Τεράστια τα θέματα. Θα καταλάβει ποτέ κανείς σε αυτόν τον τόπο ότι δημόσιο και ιδιωτικός τομέας το ζει ο κύριος Χριστόπουλος. Το ζει του Καλά, το ζει όχι Τσίπρα, απλά υπάρχει το ζει Ναυροζήλου, μιλάτε για το έλλειμμα που υπάρχει στο ασφαλιστικό ζήτημα. Αυτό το έλλειμμα πώς θα λυθεί αν δεν υπάρξει ανάπτυξη? Ξέρετε κύριε Αυτιά, αναμένουμε 63.000 λουκέτα το επόμενο τρίμηνο. Μάλιστα. Οι εκθέσεις των συνδικαλιστικών φορέων και των Ινστιτούτων Ερευνών μιλούν για 63.000 λουκέτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βρισκόμαστε στον αντίποδα του ευρωπαϊκού και διεθνούς προοδευτικού ρεύματος. Το προοδευτικό ρεύμα διεθνώς. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, πρόεδρε. Άστο τώρα το. Περίμενε 2 λεπτά. Έχεις να πληρώσεις το φως. Έχεις να πληρώσεις την ΕΙΔΑΠ. Η μία στις τρεις επιχειρήσεις καθυστερεί να πληρώσει τις 10. Αυτό είναι το τραγικό, η τραγική πραγματικότητα του 2015. Ένας έμπορος αυτή την ώρα, πρόεδρε, έλα να σου πω, εμείς δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς που πετάνε στα σύννεφα και μου λένε μπούρδες και αηδίες. Πάμε στο διατάφτα. Μόλις ανοίξεις την πόρτα του μαγαζιού σου, έχεις εφορία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ, δημοτικά, ασφάλειες, 1.000 ευρώ, έχεις να πληρώσεις, έχεις να πληρώσεις τον εργαζόμενο. Κύριε Αυτιά, η μία στις τρεις επιχειρήσεις. Αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς των 10. Μάλιστα. Η μία στις 2 επιχειρήσεις αδυνατεί να πληρώσει τη δόση του δανείου της. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ασφυξία στην αγορά. Εάν σε όλα αυτά προσθεθεί το κύμα της ανεργίας, το οποίο αναμένεται λόγω του τέλους της καλοκαιρινής σεζόν, που είναι η σεζόν, ας το πούμε, η πιο παχυλή στην Ελλάδα και που έρχεται να συμπληρωθεί το φθινόπωρο, μαζί με τα ζητήματα που αφορούν τη φορολογία, τον έμφυα, που εδώ και περίπου ένα χρόνο σχεδόν κανείς δεν έχει πληρώσει φόρους, γιατί τέτοια ήταν η απόφαση η πολιτική. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον έμπορο, την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και έρχεται, κύριε Χριστόπουλε, διπλασιασμός της προκαταβολής, πάει στο 100% στον έμπορο. Η προκαταβολή, Γιώργο, έχει ως εξής. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τους αγρότες. Όχι, στο εμπόριο είμαστε. Στο εμπόριο. Ναι. Στο φυσικά πρόσωπα, βέβαια παραμένει φέτος, αλλά στο 2015 γίνεται 75% και πάει στο 100%. Ένα λεπτό. Πέρυσι πλήρωνε 55%, τώρα πάει στο 75%. 75% και μετά 100%. Και στο 100% και το. Δηλαδή, αν κάποιος έμπορος είχε πληρώσει 1.000 ευρώ φόρο, φέτος θα πληρώσει 1.750. Έτσι, για τα εισοδήματα που είναι, τρέλα, του 2015 που θα κάνει. Και του χρόνου 2.000. Και αυτά που θα κάνει στο 2016, 100%. Μισό λεπτό. Τα έχετε τα λεφτά, κύριε Παπαβασιλείο. Ένας μικρομεσαίος έμπορος πηγαίνει για ένα μισθό 1.000 με 1.500 ευρώ το μήνα, κύριε Αυτιά. Βάζοντας το κεφάλι του στον τορβά, μήνα με το μήνα, εάν φάει ένα πρόστιμο για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί δεν είχε τον πυροσβεστήρα στο σωστό σημείο. Μπορεί να φάει ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ και να του κοστίσει 4 μηνιάτικα. Μιλάμε δηλαδή για τρέλα. Κυρία Τσίπρα, ο ΑΕ θα αλλάξει το βιολί των εισφορών και θα πει ότι ανάλογα με το εισόδημα του επαγγελματία θα πληρώνεται
και η εισφορά. Αυτό είναι μια λογική εξέλιξη. Διότι του ζητάνε 700 ευρώ το δίμηνο. Δίμηνο δεν είναι. Ναι. Ακριβώς. Πού θα τα βρει. Θα γίνει μήνας όμως. Θα γίνει μήνας τώρα. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι θα αλλάξει και με βάση τα κριτήρια τα εισοδηματικά, συμφωνούμε. Μήπως όμως μπει ένα μίνιμουμ και αλλάξει από εκεί και πάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, μήπως αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες κληθούν να ξαναπληρώσουν ένα μάρμαρο. Σωστό. Γιατί μεταξύ μας, ο ΑΕ αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια οικονομική τρύπα. Όπως το λέτε. Η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλο τρόπο. Είτε θα καλυφθεί με αυξήσεις εισφορών, είτε θα καλυφθεί με μειώσεις συντάξεων. Κύριε Αυτιανά, επανέλαβε πολύ σύντομα θα πάμε σε μια πλήρη ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Οπότε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα μοιραστούν τις τρύπες. Και θα έχουν και ενιαία κλίμακα. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Σουκαλά. Σήμερα, ενώ είναι απόλυτα δίκαιη και εύλογη η σύνδεση εισφορών με εισόδημα, σήμερα, σε μια περίοδο που οι μικρομεσαίες δεν έχουν φράγκο, καταλαβαίνω ότι αυτό, άμα γίνει άμεσα και δεν γίνει προσεκτικά και μεταβατικά, θα οδηγήσει σε νέα κατάρρευση των ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί δεν θα, λοιπόν, δεν υπάρχει χρήμα, δεν θα μπαίνει χρήμα, θα διαλυθεί τελείως. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά θέματα μπροστά μας. Θα πάμε μετά στην ανάπτυξη. Αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Στην ανάπτυξη θα σας δείξουμε πίνακες με τα οικογενειακά επιδόματα. Επίσης, δεν μπήκε το επίδομα πετρελαίου. Πολλοί φίλοι μου τηλεφωνούν και μου λένε, Γιώργο, τι γίνεται. Θα πάμε κατά σχέσεις, θα πάμε στο νόμο Κατσέλη, θα πάμε σε όλα αυτά. Η ώρα είναι 7:28 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Κυριακής. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Χριστόπουλος θα αρχίσει να αναλύει σιγά-σιγά τα φορολογικά, γιατί έρχεται και ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Σας καλημερίζω. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Μην φύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά πίνακες και πολλά άλλα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα τρίχρονο παιδί με εγκεφαλική παράλυση περιμένει το επίδομα παραπληγίας στην Εύβοια και ακόμα δεν το έχει πάρει. Οι μισθοί όμως πληρώθηκαν κανονικά για αυτούς οι οποίοι είναι σε κάποιους θόκους. Γρήγορο διάλειμμα, σε λίγο μαζί σας. Οικογενειακά επιδόματα, μισθοί, συντάξεις, φόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλιστικό, ακρίβεια. Διότι αυξήθηκε και βέβαια τα γεγονότα από την ελληνική περιφέρεια με τον καθηγητή, τον Χριστόδουλο Στεφανάδη. Διάλειμμα και επιστρέφω. Και 38 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είναι πρωινό Κυριακής. Πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά τα γεγονότα. Αυτός είναι ο λογαριασμός, φίλες και φίλοι, της επομένης των εκλογών. Σκάσανε και δύο ονόματα σήμερα για την επομένη των εκλογών. Το Βήμα αναφέρει Αβραμόπουλο και Δραγασάκη, αν δεν τα βρουν Τσίπρας και Μεϊμαράκης, ως υποψήφοι για τη θέση του Πρωθυπουργού. Δύο άτομα δηλαδή που είναι αποδεκτά και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Αυτά σε ό,τι αφορά την σημειολογία. Θα πάμε με 30 βαθμούς έως το τέλος της εβδομάδος. Δηλαδή θα έχουμε εκλογές, κύριε Χριστόπουλε, με βουτυγμένη στους φόρους, βουτυγμένη στις μειώσεις των συντάξεων, κυρία Τσίπρα, χωρίς επιδόματα, κυρία Ναυροζίδου, γιατί θα δοθούν 20 Οκτωβρίου, με πολλά προβλήματα στο μεταναστευτικό, κύριε καθηγητά, και βέβαια σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αγαπητέ κύριε Τσουκαλά, έχουμε αλλαγές και σημαντικές. Μου υποσχέθηκαν και οι δύο, Τσίπρας και Μεϊμαράκης, ότι δεν θα γίνει κανένας καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας και με ένα εμπόριο βουτυγμένο μέχρι εδώ στις υποχρεώσεις. Καταλαβαίνετε ότι η ατζέντα των εκλογών είναι πάρα πολύ σκληρή. Κανείς δεν μας μιλάει για το πλάνο ανάπτυξης, κυρία Αυτιά. Το βασικό πρόβλημα. Αυτό ξεχάστε το. Δεν μιλάει κανείς για ανάπτυξη. Ήταν το πρώτο θέμα. Να σας πω κάτι. Το όραμα. Ποιο είναι το όραμα σε αυτή τη χώρα? Πού θέλουμε να πάμε? Η κυρία Μέρκελ δέχεται 500.000 μετανάστες από τη Συρία, διότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλάνο. Κοίταξε, δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Περίμενε. Γιατί εμείς δεν παράγουμε ντομάτες. Εμείς δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Περίμενε. Παράγεις αυτοκίνητα? Όχι. Παράγεις αεροπλάνα? Όχι. Έχεις βαριά βιομηχανία? Όχι. Παράγω τουρισμό. Έχω πρωτογενή τομέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Θα βάλεις δηλαδή στη ρεσιψιόν αυτόν που έρχεται από το Αφγανιστάν να υποδέχεται τους τουρίστες? Πού θα τον βάλεις? Θα τον βάλεις να βιδώνει το υψηλής τεχνολογίας BMW? Δεν είναι αυτό το ερώτημα, κυρία Αυτιά. Αυτό θα το ερώτημα βάλεις, είναι για ποιο όραμα τον έχεις Αφγανό θα τον βάλεις για στη τη χώρα σου. Ποιο όραμα έχεις για την επόμενη πενταετία για να το ελαττήριο αυτό που συμπιέζεται τα τελευταία 8 χρόνια και έχουμε υποδεκαπλασιάσει τους δύο στον... Η ανάπτυξη είναι η εξής.
να τρέξει το μπακάλικο, το μανάδικο, η μικρομεσαία επιχείρηση να προσλάβει κόσμο. Να έχουν λεφτά τα ταμεία, να δίνεται μισθός, αφού δεν μπορούμε να έχουμε αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ. Κλπ. Όταν οι οδοντογλυφίδες έρχονται από την Τουρκία. Έτσι είναι, κύριε Παπαβασιλείου. Καλά είμαστε το λέτε. Είμαστε ο πιο μορφωμένος λαός στην Ευρώπη, κύριε Αυτιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας όσον αφορά την πληροφορική να είμαστε πρώτοι. Θα μπορούσε η επόμενη Silicon Valley να βρίσκεται στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε το πιο απλό. Να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Κύπρος έχει τρελαθεί στα λεφτά. Γιατί πάνε Κινέζοι, όλη η Ασία, όλη η Αφρική πηγαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στραβά λεφτά και δεν φεύγουν και τα Κυπριωτόπουλα να πάνε στην Ευρώπη. Εμείς δεν τα θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί βγάζει σπυράκια το κόμμα και έχει τρελαθεί. 7 και 41 πρώτα λεπτά πάμε εφημερίδες, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά ερχόμαστε με επιδόματα, με μισθούς, δηλαδή την ανάπτυξη, κύριε Παπαβασιλείου, την έχουμε μπροστά μας. Με τουρισμό, εγώ, με υγεία, έχω τελειώσει με τράπεζες και ιδιωτική πρωτοβουλία. Καταλάβατε. Την ΑΣΟΕ και την Νομική Σχολή Αθηνών, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μας λείπουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μας λείπουν έχουμε απόλυτα εξαιρετική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το αν μας λείπουν ή όχι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπράβο, δεν είναι ίσως το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Επειδή το ξέρω καλά το θέμα, πρέπει να τραβήξουμε μπροστά, κύριε Παπαβασιλείου. Το διακύβευμα είναι τώρα. Να υπάρξει όραμα δεν για την υπάρχει, ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχει διακύβευμα βλακείας, το ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει να λες τον κόσμο σου καταργώ τον ένθια και να τον εφέρνεις ίδιο. Ξέρετε τι να του λες σου καταργώ όλους τους φόρους και να έρχονται ακριβώς οι ίδιοι. Ξέρετε τι είναι να λέει μειώνω τη φορολογία στους μικρομεσαίους και να σου αυξάνει 100% τη φορολογία. Τα λέμε έξω από τα δόντια. Πάμε με εφημερίδες. Εφημερίδες της Κυριακής, η Καθημερινή, με Ημαράκης, κυβέρνηση και με μη πολιτικά πρόσωπα. Μιλώντας στην Καθημερινή, θέτει ως στόχο να μετάσχουν όσο πιο πολλά κόμματα γίνεται. Το παρόν, 60,8 βλέπει νίκη Τσίπρα. Βήμα, μάχη εξουσίας για κυβέρνηση συνεργασίας. Θέμα, Σταύρος Φόφη, η νέα συγκυβέρνηση. Ζητείται πρωθυπουργός. Real News, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιστρέφει και φέρνει νέα μέτρα. Ελεύθερος Τύπος. Οι 206 μέρες χάους και φάρσας που έφεραν την κατάρρευση. Έθνος. Συνέντευξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι με την Ευρώπη του Σόιμπλε. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Παράδοση Υπουργείων στους δανειστές. Η Εποχή. Κλειδί το πρόγραμμα απεμπλοκής. Παρασκήνιο. Τα τρία κλειδιά για την πρωτιά. Τα 2-4 σενάρια για συγκυβέρνηση. Αυγή. Εθνική απάτη στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθερη ώρα. Ένας Εβραίος υπεύθυνος για την λάθροεισβολή στην Ελλάδα. Η Βραδινή. Απαραίτητη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ριζοσπάστης. Με το ψηφοδέλτιο δίνουμε τη μάχη για δυνατό ΚΚΕ. Αττική Πρες. Μεταξύ τα στέη η πολιτική αρχηγή. Μακεδονία. Στην τελική μάχη με τα μυστικά όπλα. Live Sport. Καυτός Ολυμπιακός 3-1 τον Πλατανιά. Sport Day. Ζεστός Ολυμπιακός 3-1 τον Πλατανιά. Gold News. Μ' αρέσει να πετάω ψηλά. Η Εθνική Μπάσκετ. 3x3 ίσον 9. Η Πράσινη. Avanti Maestri. Ώρα των σπορ για ΑΕΚ. Γαύρος. Μίλησε η κλάση του Μαέστρου. Sorry, αλλά και Άγιος Ρομπέρτο. Φως. Μέτρο Sport. Βασιλιάς ο ΠΑΟΚ. 3-0 τη Βέρεια. Και Αρένα Σπορ, αυτός ήταν ΠΑΟΚ. 3-0, αέρας από τη Βέρεια 3-0. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πολλά ερωτήματα και εύλογες απορίες από χιλιάδες επαγγελματίες οι οποίοι λένε δεν αντέχουμε, κύριε Παπαβασιλείου, τους φόρους οι οποίοι έρχονται. Πέστε μου με απλά λόγια, αυτό που περιμένετε από εδώ και μπρος, ποιο είναι για τον ελεύθερο επαγγελματία? Ένα εφιαλτικό εξάμηνο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όχι μόνο εμείς, όλοι οι σοβαροί αναλυτές πάνω στην ελληνική οικονομία κοφεύουν πάνω στις ειρήνες οι οποίες μίλησαν μάλιστα και για ανάπτυξη 2% του ΑΕΠ στο καλοκαίρι. Τι σας περιμένει αυτό από εδώ και μπρος, παραμύθι της Χαλιμάς. Κύριε Παπαβασιλείου, ακούστε να δείτε. Δεν αρκεί να πετάμε στα σύννεφα, πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο τι συμβαίνει τώρα. Εσείς λοιπόν ως επαγγελματίας, τι έχετε να πληρώσετε από εδώ και μπρος? Τους επόμενους 6 μήνες έρχεται φοροκαταιγίδα, έτσι, η οποία συνδυάζεται με σοβαρή αναμενόμενη μείωση του τζίρου,
λόγω του γεγονότος ότι ολόκληρη η οικονομία, ολόκληρη η κοινωνία, για πρώτη φορά εδώ και περίπου 12-14 μήνες, θα ξεκινήσει να υφίσταται τις συνέπειες της εφαρμογής των μνημονίων. Αυτό, κύριε Αυτιά, σημαίνει ότι για 6 μήνες μια οικονομία η οποία ήδη ασφικτιά θα επέλθει σε χειρότερο σημείο από αυτό που ζήσαμε την τελευταία διετία. Δηλαδή, η πληρωμή των φόρων θα μειώσει το τζίρο στην αγορά. Η μείωση των συντάξεων, ακριβώς. Η αύξηση των φόρων, ακριβώς. Στην αγορά, πρακτικά, όλα αυτά είναι μείωση των χρημάτων. Δεν υπάρχει τρόπο πληρωμή. Και πώς θα πληρωθούν τα δάνεια, κύριε Τσουκαλάκη, διότι και οι δύο, και ο ένας και ο άλλος, δεν θα πειράξουν την πρώτη κατοικία. Δεν είναι αυτονόητο αυτό? Η πρώτη κατοικία να μην πειράζεται. Πρώτη κατοικία, τίποτα δεν είναι αυτονόητο στην χώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νόμος για αναστολή παρά μια συμφωνία και μια ανακοίνωση. Μάλιστα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Οι αλλαγές που γίνανε στο νόμο Κατσέλη σε ένα βαθμό θωρακίζουν βραχυπρόθεσμα την πρώτη κατοικία, αλλά με συγκεκριμένους πια όρους. Για ποιο λόγο? Ενώ μέχρι τώρα όποιος επέβαλε την αίτησή του είχε μια αναστολή μέτρων καταδίωξης. Μάλιστα. Μέχρι την τελική δικάσιμο ή μέχρι τα ασφαλιστικά μέτρα, ναι, πλέον ανά εξάμηνο θα επανελέγχεται. Σκληραίνει πολύ διαδικασία. Ποιο είναι όμως το θετικό? Πλέον μπορούν να μπουν και οι πρώην έμποροι στον νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Και πλέον μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο χρέη σε επιστοτικά ιδρύματα, αλλά και χρέη σε εφορία, μάλιστα, ασφαλιστικά ταμεία, ναι, όμως, και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτιά... Εκτός βέβαια από όσα είναι αποδικοπράξια. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει ΦΠΑ ο πρώην επιχειρηματίας. Το σωστό. Ποιος μπορεί μπορώ να, σας απαντήσω, κύριε Αυτιά, ποιος, ναι, θα τα πληρώσει? Έτσι. Πάλι ο υγιής επιχειρηματίας. Γιατί, μπράβο, ο υγιής επιχειρηματίας δανείζεται με τριπλάσιο επιτόκιο, σωστό, από ότι ο συνάδελφός του στην Ευρώπη. Σωστό, σωστό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε δείξει μια φοβερή ανεκτικότητα απέναντι στο θέμα των κόκκινων δανείων, η οποία, εγώ δεν λέω να χάνει ο άλλος το σπίτι του, επουδενή. Δεν μπορούμε όμως και να σκοτώσουμε αυτό που δεν έχει. Επουδενή. Αλλά προσέξτε με, έχουμε 220 δις δάνεια και τα 110 είναι κόκκινα. Μάλιστα. Δηλαδή η μισή. Να μην αναλύσουμε τα δάνεια το τώρα. Νομίζω απλά ότι πολύ, μάλιστα, ωραία για ο κ. Βασιλείου πριν εξήγησε, μάλιστα, ότι για το πρόβλημα των επιχειρήσεων δεν ευθύνονται οι άλλοι κόκκινοι δανειολήπτες, αλλά ακριβώς το μνημόνιο και οι συνέπειες που είχε. Πάμε φόρους. Στις επιχειρήσεις, κύριε και ο κ. Βασιλείου, είναι τριπλάσιο. Πάμε στους φόρους. Να απολύεται κόσμος, να μην έχει δουλειά, να αναγκάζεται να μην πληρώνει το δάνειό του. Πάμε στον κύριο Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλε, τώρα πια η έκτακτη φορά θα μπει στο μισθό και στη σύνταξη. Που σημαίνει ότι θα έχουμε νέα μείωση. Δηλαδή, εκτός από τις μειώσεις που ανέφερε η κυρία Τσίπρα και ο κύριος Τσουκαλάς, μέσα στο μισθό και στη σύνταξη μπαίνει η έκτακτη φορά και έχουμε καινούργια μείωση, έτσι. Ακριβώς, και επιπλέον αυτή η έκτακτη φορά είναι και αυξημένη, Γιώργο, πρέπει είναι να πούμε. Και αυξημένη. Αφενός, η έκτακτη φορά. Βέβαια, μέχρι τις 12.000 και μέχρι τις 20 παραμένει αυτή η μείωση για φέτος, η οποία είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Ενώ του 2014. Αλλά η ενσωμάτωση αυτή μέσα και στους μισθούς και στους άλλους φόρους, και εννοώ στους ελεύθερους επαγγελματίες και, ναι, ναι, ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οπωσδήποτε θα γίνει πλέον οριστικός φόρος και θα έχει και την προκαταβολή. Θα έχει. Άρα λοιπόν, αύξηση φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους, γιατί η έκτακτη φορά μπαίνει στο μισθό. Ο κύριος Παπαβασιλείου την έκτακτη φορά θα την πληρώσει την επόμενη χρονιά με βάση το εισόδημά του? Ακριβώς. Γιατί δεν έχει μισθό, έχει τελικό εισόδημα ο επαγγελματίας. Ακριβώς, ακριβώς. Ο μισθοκαθαριστικό δηλαδή που θα βγει ο φόρος. Ενώ για το μισθωτό οπωσδήποτε παρακαλείται κάθε μήνα. Ο αγρότης τώρα, γιατί ο κύριος Στεφανάδης θα πάει στη Σάμο σε λίγο. Και πρέπει να μιλήσει στους αγρότες, να μιλήσει στους αλληλείς, να μιλήσει στον κόσμο. Ο αγρότης από το 13 πάει στο 26, κύριε καθηγητά. Σταδιακά προβλέπεται αυτό, ναι, βέβαια, Γιώργο, θα πάει 20-26. Το 13 ακριβώς όπως είναι τώρα, που είναι για, και για τις ενώσεις, τους συνεταιρισμούς και για τις ενώσεις παραγωγών. Υπάρχει, όπως εκμεύσες και εσύ από τους πολιτικούς... Λίγο πιο δυνατά μόνο, λέω, υπάρχει, όπως εκμεύσες από τους πολιτικούς, ναι, ναι, υπάρχει η σκέψη να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο συνεταιρισμών ή σε επίπεδο ομάδος παραγωγών κλπ. Αλλά η... Η φορολόγηση των αγροτών πρέπει να αντιμετωπιστεί και το να. Το 13 γίνει, λοιπόν γίνεται γίνει... 26. Αλλάζει αυτό. Στο 14. Στο μνημόνιο, τώρα στο 14. Έτσι, πολλοί θα δουν για τους αγρότες, γίνεται το 27,5 που είναι σήμερα η προκαταβολή, γίνεται το 55. Επιστροφή ΦΠΑ δίζελ. Τελειώνει 200, αυτή η ιστορία. 200, βέβαια, είναι ήδη ψηφισμένο στο νόμο στο 43-36, 200 ευρώ στο χιλιόλιτρο. Και κυρία Τσίπρα, ο αγρότης θα πληρώνει 3 φορές παραπάνω εισφορές τύπου ΙΚΑ στον ΟΓΑ. Προφανώς. Ο οποίος γίνεται ΙΚΑ πλέον, έτσι. Προφανώς. Και εδώ, μάλιστα, να πούμε κάτι για να μην κοροϊδευόμαστε.
από τον Οκτώβριο πάμε σε μία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, ναι, στηριγμένη στο σύστημα τι έχω πληρώσει, αυτό θα παίρνω ως σύνταξη. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που έχουν ήδη διανύσει έναν ασφαλιστικό χρόνο στον ΟΓΑ, είναι ζήτημα τι σύνταξη θα πάρουν από εδώ και μετά, τη στιγμή που μιλάμε για ενιαία ταμεία. Σωστό. Υπάρχει μια πραγματικότητα και ας μην κοροϊδευόμαστε και ας το πούμε καθαρά. Η πραγματικότητα είναι ότι τα μέτρα είναι ψηφισμένα, ισοδύναμα είναι τρομερά δύσκολο να βρεθούν. Οπότε αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, να έχουμε ισοδύναμα δεξιά ή αριστερά, στην πραγματικότητα Μάλιστα. δεν έχει καμία βάση. Με ρωτάτε πολύ για τα επιδόματα. Έως 20 Οκτωβρίου, 10 με 20 Οκτωβρίου, κυρία Ναυροζίδου, είναι τα οικογενειακά επιδόματα, είναι η είναι τρίτη και η τέταρτη δόση. Όχι, η τρίτη δόση. Α, είναι η τρίτη δόση. Ιούλιο και Σεπτέμβρη και θα γίνει η καθαρίση μετά τις 20 του Οκτώβρη. Τα επιδόματα. Και όσοι δεν πήραν... Έχουμε μία ανησυχία, ναι, κύριε Αυτιά, μια και αναφερόμαστε για τα επιδόματα. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο για την επόμενη χρονιά θα υπάρχει δυνατότητα να δίδονται επιδόματα όπου στηρίζονται πολλές οικογένειες από αυτά στις οικογένειες. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μία εύλογη απορία πολλών οικογενειών που με ρωτάνε. Υπάρχει κίνδυνος να κοπούν τα επιδόματα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μα κάνω ένα σχόλιο κι εγώ. Κύριε Στεφανάδη, τι γίνεται στην περιφέρεια τώρα, τι μηνύματα έχουμε από την Αττική περιφέρεια? Αυτό ακριβώς που είπατε, κύριε Αττική. Διότι ο κύριος Παπασιλείου με απόλυτη εγκυρότητα μας είπε τα προβλήματα των εμπόρων. Είναι νέος άνθρωπος. Ο κύριος Τσουκαλάς επίσης και η κυρία Τσίπρα με τον κύριο Χριστόπουλο ανέλησαν ασφαλιστικό και φορολογικό. Η κυρία Ναυροζίδου τα επιδόματα. Όλο και πιο κάτω. Τι λέει η περιφέρεια? Όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Αυτιά, ναι, τα επώδυνα είναι πολύ πιο επώδυνα για την ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα για τα νησιά του Αιγαίου. Γιατί επιπροστίθεται ο παράγων της τοπικής συρρήκνωσης, της ανασφάλειας, του μεταναστευτικού, της ανασφάλειας στα θέματα υγείας που είπαμε προηγουμένως, την έλλειψη χωροταξικού, της συγκοινωνίας. Όλα αυτά, εάν προσθεθούν στα επώδυνα μέτρα, καταλαβαίνετε πόσο συμπιέζεται ψυχολογικά, οικονομικά και ακριβώς ο νησιώτης και ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε πάρα πολλές παρατηρήσεις. Πριν πάω στον Γιώργο τον Τζελίκα, ακούστε φίλες και φίλοι. Θα παίρνουν σύνταξη σε ηλικία 100 ετών κάποιοι συνάνθρωποι μας. Ξέρετε γιατί? Είναι πολύ απλό. Ένας που δουλεύει σε ξενοδοχείο κατά τους θερινούς μήνες, δουλεύει 6 μήνες. Για να συμπληρώσει 40 χρόνια ένσημα, πρέπει να δουλεύει 80 χρόνια. Αν ξεκίνησε 20 ετών, σε ηλικία 100 ετών θα πάρει τη σύνταξή του. Θα πάρει να κοιτάξει τώρα από τον τάφο. Θα ευνοηθούν οι καριώτες που είναι μακρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Κύριε Παραγωγή, κανένας από τους υπόλοιπους από μένα που είμαι 34 χρονών. Έχετε δρόμο μπροστά σας. Ακόμα βέβαια. Εγώ δυστυχώς δεν γελάω γιατί το συνταξιοδοτικό το βλέπω να μην υπάρχει. Ακριβώς. Πάρτε το απόφαση ότι εσείς δεν θα πάρετε συνταξή. Παραμένει 15 ετία, άρα υπάρχει το 67, το οποίο όμως βάσει του μνημονίου θα αυξάνεται από το 21 και μετά βάσει του μνημονίου ζωής. Πάμε στο Τζελίκα. Είναι πολύ σύντομο ότι θα γίνει στα 69. Σε Γιώργο Τσελίκα, σε λίγο φίλες και φίλοι, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, θα πούν πάρα πολλά για τους φόρους, γιατί είναι ένα πραγματικό τσουνάμι. Προσέξτε να δείτε, αυτά είναι ψηφισμένα. Εδώ είναι το μνημόνιο. Δεν μπορεί κανείς πολιτικός να πει δεν το ξέραμε, δεν το κάναμε, δεν το δείχναμε κλπ. Κλπ. Και βέβαια καλά θα κάνουν να τα διαβάσουν. Γιώργος Τσελίκας, καλημέρα σας, επιτελάρχα. Καλημέρα, Γιώργο, από πλατεία Βικτωρίας. Ένας νέος καταβλισμός εδώ και 10 μέρες έχει στηθεί εδώ στην πλατεία Βικτωρίας. Ναι. Περισσότεροι είναι Αφγανοί. Αυτή τη στιγμή από την Παρασκευή ήρθαν και σκηνές έχουν στηθεί. Είναι πάνω από 200 άτομα που έχουν κοιμηθεί. Είναι και μέσα στα στενά, δεν μπορεί να τα δείτε. Όσα μπορεί να δείξει η κάμερα, στο βάθος όλο περιμετρικά η πλατεία έχει αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται καθημερινά. Δηλαδή έρχονται 200, φεύγουν 50. Να πούμε για τον καταβλισμό στον Ελαιώνα. Εκεί οι χυσμοί που είναι εδώ και έχουν στηθεί. Πες μου για την εικόνα που αντίκρισες πρωί-πρωί εκεί, στον Ελαιώνα. Πες μου τώρα τι βλέπεις εκεί. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ενώ γιατί δεν μπορούν να πάνε εκεί. Οι άνθρωποι κοιμούνται εδώ. Εξυπηρετούνται, τι γίνεται? Έλα, Γιώργο. Δυστυχώς, Γιώργο, υπάρχει οξύ πρόβλημα. Υπάρχει οξύ πρόβλημα. Τα συνεργεία του Δήμου έρχονται καθημερινά και πλένουν. Δεν μπορούν να κάνουν την ανάγκη τους οι άνθρωποι, γιατί είναι πάρα πολλοί. Αναγκαστικά θα την κάνουν την ανάγκη τους μέσα στα πάρκα, μέσα στο πεζοδρόμιο. Είναι οξύ το πρόβλημα. Κοιμούνται μέσα στα χαρτόκουτα. Σας λέω, από την Παρασκευή ήρθαν και στηθήκανε περίπου 70 σκηνές. Ναι. Είναι μικρά παιδιά, είναι μωρά στην αγκαλιά. Όσοι μπορούν φεύγουν για Γερμανία και βόρειες χώρες. Όσοι δεν μπορούν παραμένουν εδώ. Ο Ελαιώνας έχει γεμίσει, σας λέω, 750 άτομα παίρνει, έχουν γεμίσει. Να πούμε, είχαμε και μια τραγωδία νέα τα μεσάνυχτα, κοντά στο Φαρμακονήσι. Μια λέμβος με άγνωστες συνθήκες
αν αποδογύρισε. 25 άτομα ανασύρθηκαν και δυστυχώς ένα νεκρό παιδάκι. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Μαθαίνω ότι πολλοί συνάνθρωποι μας είναι τραγικό αυτό που μας μεταδίδεις. Είναι πολύ τραγικό. Το έχω ζήσει εδώ και αρκετά χρόνια στη Σάμο. Μάλιστα, ένα βράδυ πριν την Ανάσταση, ο τότε λιμενάρχης, καλή του ώρα, ο κύριος Μανολάκος, με ειδοποιεί λίγο πριν το Άγιο Φως. Μου λέει: Γιώργο, σε θέλω. Είχα πάει εγώ στην Ανάσταση, καταλαβαίνετε τώρα, στο νησί, κύριε Στεφανάδη. Λοιπόν, τώρα κοίταζα το λιμενάρχη και το δεσπότη, γιατί αν έφευγα από την Ανάσταση, θα μου έλεγε ο δεσπότης πού πας. Και γνωριζόμαστε. Μου λέει ο Μανολάκος, το έχω πει στο δεσπότη. Μου λέει: ετοίμασε την κάμερα. 150 ψυχές σε ένα πλοιάριο, 9 μποφόρ στο στενό. Χάλαγε κόσμο η φουρτούνα. Πρέπει να ήταν κάπου στους 20 που χάσαν τη ζωή τους εκείνο το βράδυ, γιατί έσπασε το καΐκι πάνω στα βράχια. Μιλάμε για μια τραγωδία απίστευτη, να την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Έρχονται πολλοί που δίνουν τροφή. Κύριε Αυτιά, τους παίρνουν για να τους πάνε στα σύνορα. Πόσο? Από την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τα σύνορα, 70 ευρώ το κεφάλι. Μάλιστα. Είναι το εμπόριο των ανθρώπων. Και είναι τραγικό αυτό. Η Γιώργο ελληνική Τσελίκα... πλευρά του εμπορίου των ανθρώπων και αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό. Έτσι, και μπράβο. Θα έπρεπε να το δούμε εμείς για τα τουίκου μας. Και παράλληλα, Γιώργο Τσελίκα, πολλοίς κόσμος πηγαίνει τρόφιμα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί πόλεμος έτυχε στη χώρα τους. Βομβαρδίζεται η χώρα τους. Πρόσφυγες είναι. Έτσι, είναι πρόσφυγες. Ναι, ο Ερυθρός Σταυρός καθημερινά φέρνει, κάνει διανομή γάλα, δίνει σάντουιτς κάθε πρωί. Και η γειτονιά βοηθάει εδώ όσο μπορεί. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθει χειμώνα σε λίγο. Πρέπει κάπου να βρουν ένα αξιοπρεπή χώρο όπως αξίζει. Ακριβώς. Κύριε Στεφανάδη, το έχετε ζήσει στη Σάμος το γεγονός, έτσι. Βεβαίως. Και στην ΚΟ υπάρχει μεγάλο θέμα και στη Μυτιλίνη κλπ. 500 εκατομμύρια είχε βγάλει ο Αβραμόπουλος. Παιδιά, δεν τα βρήκαν αυτά τα χρήματα, δεν τα πήραν αυτά τα λεφτά. Φαίνεται ότι δεν έχουν απορροφηθεί. Δηλαδή. Δεν έχουν απορροφηθεί, Γιώργο. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό. Κύριε Στεφανάδη, το ζήσατε στις Σάμος, έτσι. Ναι, κύριε Αυτιά. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που αναδείχθηκε όμως μέσα από αυτή την τραγική κατάσταση είναι ο τεράστιος γεωπολιτικός ρόλος των νησιών. Μπράβο. Και αυτό πρέπει να δει το κράτος το ελληνικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακριβώς τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και εδώ φαίνεται πόσο νευραλγικό σημείο είναι εκεί πέρα. Έτσι. Και γι' αυτό πρέπει και η υγεία και οι συγκοινωνίες. Ακριβώς. Και η ανάπτυξη και ο τουρισμός. Ακριβώς. Να τύχουν ιδιαίτερες προσοχές για αυτά. Εγώ τα θα σε ευχηθώ κάθε επιτυχία όπως εύχομαι και σε όλους. Αγαπητέ κύριε πολύ. Καθηγητά, ευχαριστώ. Δίπλα στον κόσμο, το είπα και στον Τσίπρα, το είπα και στον Μεϊμαράκη που μου έκαναν την τιμή να είναι στην εκπομπή. Ένας νέος ακόμη είναι αρχηγός κόμματος. Ένα νέο παιδί, σπουδαγμένο παιδί από την Ημαθία. Και πολύ πολύ γρήγορα ανέβηκε την ιεραρχία του κόμματός του. Γιατί? Γιατί ήξερε. Ήξερε τη ζωή, είχε δουλέψει, είχε έρσημα. Τα μάθε τα γράμματα, είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα. Μου θυμίζεις τον Τσίπρα όταν ξεκινούσε από το 4%, εσύ πατάς πιο πάνω, στο 6-7, δεν ξέρω πόσο είναι τώρα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Είσαι νέο παιδί, είσαι μορφωμένος. Πολλοί θεωρούν ότι έχεις όλο το δρόμο μπροστά σου και το πιστεύω αυτό. Έχει προβλήματα η χώρα κύριε Θεοχαρόπουλε. Και μαζί με την κυρία Γεννηματά το πάτε καλά. Έως τώρα. Πέστε μου τα τρία πραγματάκια που θέλει ο Έλληνας. Τη δουλειά του, την ασφάλειά του, το μισθό του, τη σύνταξή του, τα φάρμακά του, το νοσοκομείο του, το παιδί του να έχει δουλειά. Αυτά τα έχετε μες στο μυαλό σας κύριε Θεοχαρόπουλε. Έχετε δίκιο ότι εδώ που βρισκόμαστε το πρόβλημα είναι να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας. Είναι οξυμένα. Έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε σε αυτά που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή. Και να είμαι συγκεκριμένος. Η ανεργία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο πρόγραμμα μείωσης της ανεργίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Διότι καμία λύση δεν μπορεί να βρεθεί αν συνεχίζει η ανεργία να είναι σε τόσο υψηλό ποσοστό και οι άνθρωποι, ξέρετε, οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς για παράδειγμα, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, φεύγουν στο εξωτερικό, είναι απελπισμένοι αυτή τη στιγμή και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου που μπορούν να προσφέρουν στη χώρα μας, μπορούν να προσφέρουν σε πολλά επίπεδα. Το δεύτερο είναι, αναφέρεστε εμέσως στην ανάπτυξη, διότι αν δεν υπάρξουν δουλειές, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έχουμε μία σκύλα και μία χάριβδη.
Το ένα είναι η μειώση των συντάξεων και το άλλο είναι η αυξήση των φόρων. Μαζί με την ακρίβεια, μαζί με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το εφιαλτικό κοκτέιλ, έχετε σκληρή δουλειά. Μάλιστα, σήμερα διαβάζω στις εφημερίδες, που τώρα στο πρώτο θέμα το είδα, που λέει Σταύρος Φόφη, η νέα συγκυβέρνηση. Είτε Τσίπρας, είτε Μεϊμαράκης, είστε έτοιμοι να συνδράμετε. Θα σας πω. Βοηθήσετε τη χώρα. Εμείς, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ, Δημοκρατική Αριστερά και Κινήσεις Πολιτών, κάναμε το πρώτο αποφασιστικό, τολμηρό βήμα. Συνεργαζόμαστε και θέλουμε να δημιουργήσουμε τον προοδευτικό μεταρρυθμιστικό πόλο, ο οποίος θα δώσει λύσεις την επόμενη μέρα στη χώρα. Μάλιστα. Ανασυγκρότηση από τη μία της κεντροαριστεράς που τη χρειάζεται ο τόπος και δεύτερον λύση στο πρόβλημα της διακυβέρνησης του τόπου. Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε βάλει μπροστά έχουν βάση και προϋπόθεση το πρόγραμμα, την προγραμματική ατζέντα. Γι' αυτό υπογράψαμε με τη Φόφη Γεννηματά προγραμματική συμφωνία 11 σημείων. Γι' αυτό το πρόγραμμα θα είναι και την επόμενη μέρα αυτό που θα καθορίσει τις συνεργασίες. Όμως εμείς λέμε, και αν θέλετε και από τη δική μου ενασχόληση, να σας πω ένα άλλο ζήτημα που το αναφέρατε και προηγουμένως. Αγρότες, αγροτική οικονομία. Σωστό. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα αν δεν έχει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και η αγροτική οικονομία, η πρωτογενής παραγωγή, θα παίξει καθοριστικό ρόλο για μας σε αυτό το νέο σχέδιο. Γι' αυτό το λόγο, αυτά τα μέτρα υπερφορολόγησης πρέπει να καθίσουμε κάτω, να επανακτήσει η χώρα μας την αξιοπιστία με τους εταίρους, εφαρμόζοντας συμφωνία και επαναδιαπραγματευόμενοι αυτά ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι και εκτός του κοινοτικού κεκτημένου ορισμένα ακριβώς από αυτά, όπως η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των κοινοτικών ενισχύσεων. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Αυτιά, ότι δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση αν η υγιή επιχειρηματικότητα, η υγιής επιχειρηματικότητα και η πραγματική οικονομία, η ιδιωτική οικονομία της χώρας δεν δοθεί έμφαση σε αυτά τα σημεία. Εσείς είναι σε άθλια αυτά, κατάσταση. Είστε είναι σε άθλια. Από την Πέλα δεν είστε? Από την Ημαθία. Από την Ημαθία. Εκεί, Βόρεια Ελλάδα. Είστε ένας νέος άνθρωπος με σπουδές αλλά και με κοινωνικές καταβολές. Ξέρετε την κοινωνία. Έχετε ζήσει τον επαγγελματία, τον αγρότη, τον μισθοσυντήρητο, τον συνταξιούχο, τον μπακάλι, τον μανάβι, τον ναυτικό. Όλους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ένα παράδειγμα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να αντέξει, για παράδειγμα, το μέτρο της 100% προκαταβολής φόρου. Έτσι, μπράβο. Είναι οικονομικά αναποτελεσματικό αυτό το μέτρο. Σωστό. Δεν θα μπορέσει να εισπραχθεί. Συνεπώς, νομίζω είναι προς όφελος και των εταίρων και της χώρας μας στην πορεία, αφού επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, η οποία χάθηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τον τρόπο διαπραγμάτευσης που είχε επιλεγεί αυτό το 7μηνο, ο οποίος ήταν αναποτελεσματικός, ούτε καν διαπραγμάτευση δεν ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού λοιπόν επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας ως χώρα και μπορέσουμε με τους εταίρους να βρούμε διάβλο επικοινωνία σε σημαντικά ζητήματα, θα επαναδιαπραγματευτούμε αυτά τα θέματα ως χώρα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά δεν αποδίδει και οικονομικά δεν θα αποδώσει το συγκεκριμένο μέτρο. Είστε απόλυτα σαφείς. Πέστε μου, στα χνότα σας, ποιος πάει πιο πολύ, ο Μεϊμαράκης ή ο Τσίπρας? Πού είστε πιο κοντά? Κοιτάξτε, εμείς λέμε το εξής. Πρώτον, οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος. Όμως, εδώ θα πρέπει να σταματήσουν ορισμένες δυνάμεις να υπεκφεύγουν των ευθυνών τους. Όπως? Τι εννοούμε? Τα ζάπια της Νέας Δημοκρατίας παλαιά και το προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές ήταν ένας λαϊκισμός και μια παροχολογία. Η χώρα και η κοινωνία δεν αντέχει αυτή τη στιγμή λαϊκισμό και παροχολογία. Εμείς λέμε λοιπόν να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινοβουλευτική υποστήριξη την επόμενη μέρα, αποτελεσματική τετραετίας. Είναι πολύ πιο αποτελεσματική μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε πάνω από 200 βουλευτές παρά μια κυβέρνηση 155-152 βουλευτών. Και εμείς θα βοηθήσουμε ως τρίτη δύναμη, που θα είμαστε τρίτη δύναμη πλέον και το γνωρίζουμε καλά, διότι υπάρχει ανταπόκριση στους πολίτες στη κίνησή μας. Ως τρίτη δύναμη θα παίξουμε αποφασιστικό ρόλο στο να υπάρξει αυτή η αποτελεσματική κυβέρνηση τετραετίας την επόμενη μέρα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας ως νέος πολιτικός. Επιμένω ότι ξέρετε την κοινωνία, επιμένω ότι είστε διαβασμένος και δίπλα σας είναι μια μεγάλη κυρία. Είναι μια μεγάλη κυρία με βαρύ όνομα, είναι η Φόφη η Γεννηματά. Τη γνωρίζω από τον καιρό που ο πατέρας της ήταν υπουργός οικονομικών στον Αντρέα τον Παπανδρέου. Αν ζούσε ο Γεννηματάς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στην πατρίδα μας. Κύριε Θεοχωρόπουλε, θα σας πω ό,τι το καλύτερο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Η πρόεδρος, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τον Αύγουστο, της Γαλλίας και των υπόλοιπων χωρών, με τις επαφές της συνεχώς για ακριβώς να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα
ουσιαστικά εκείνη τη συμφωνία και να ξεφύγουμε από μια κατάσταση στην οποία είχε περιπλακεί ολόκληρη η χώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω ότι μαζί με τη Φόφη Γεννηματά θα δώσουμε την εναλλακτική, θα είμαστε θετική έκπληξη των εκλογών. Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά, θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση την επόμενη μέρα στην χώρα. Είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ. Θέλω μετά τις εκλογές να τα πούμε. Θα έχετε πολύ δρόμο στη Βουλή, κύριε Θεοχαρόπουλε. Είστε επικεφαλής του Επικρατείας. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, ετοιμάστε το φακελό σας από τώρα, γιατί οι μάχες στη Βουλή θα είναι μεγάλες. Και όταν λέω μάχες, εννοώ πώς θα σταθεί η χώρα. Όρθια, να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, στο Υπουργείο Οικονομικών γίνεται μια μεγάλη προεργασία με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη και τους υπόλοιπους, ώστε να έχετε τους φακέλους έτοιμους και κρατώ αυτό που είπατε. Πώς αυτές οι γωνίες του μνημονίου θα μπορέσουν να λιανθούν. Και εμείς έχουμε και γνώση και όραμα και σχέδιο για βαθιές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στην κυρία Γεννηματά. Καλά το πάει, μια χαρά το πάει. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σε όλους. Ξέρεις τώρα, Τρίφωνα, πριν πάμε στο κύριε Υπουργέ και στα λοιπά και λοιπά, τόσα χρόνια γνωριζόμασταν μέσα από το ρεπορτάζ. Εσύ τώρα από τη θέση του Υπουργού, εγώ από τη θέση του δημοσιογράφου, πολλές φορές λέω, να, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Και συμφώνησε και ο Τσίπρας με το θέμα αυτό. Όταν του είπα ότι πράγματι ο κύριος Αλεξιάδης ξέρει από πού θα βρει λεφτά. Πριν πάμε στην κουβέντα μας. Πάμε γρήγορα στο debate που ετοιμάσαμε εδώ στο Sky στις ερωτήσεις Τσίπρα και Μαράκη να δείτε αυτή την κόντρα η οποία υπάρχει. Αν και εγώ πιστεύω ότι την επομένη των εκλογών για να προχωρήσει μπροστά η χώρα πρέπει να υπάρξουν τι? Να υπάρξουν συνεννοήσεις. Άλλωστε όσοι ήταν εδώ πριν από λίγη ώρα και είναι ακόμη αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη συμφωνούν ότι πρέπει κάπου να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Πάμε σε αυτό το ιδιότυπο debate μπροστά στην κάμερα της τηλεόρασης του Sky. Μου κάναν την τιμή και οι δύο να έρθουν. Βγάλαμε πολλές ειδήσεις. Αυτό και πάω με Αλεξιάδη μετά. Εγγυάστε ότι η χώρα δεν θα ξαναπεράσει το κίνδυνο της δραχμής. Νομίζω ότι έχουμε πίσω μας τις δυσκολίες και γι' αυτό αναφέρθηκα στο ότι έχουμε πίσω μας τις δυσκολίες. Και για έναν ακόμα λόγο. Ναι. Διότι πλέον έχουμε μια συμφωνία που είναι στέρεο έδαφος. Ναι. Έχουμε πλήρη τη χρηματοδότηση και έχουμε την διαπραγμάτευση για το χρέος μπροστά μας με δεδομένο ότι θα γίνει η απομείωση. Ο κίνδυνος του Brexit μειώθηκε. Αλλά δεν έχει φύγει από πάνω μας, δεν έχει βγει από το τραπέζι. Ήδη υπάρχουν δηλώσεις ότι αν η χώρα δεν σχηματίσει γρήγορα κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά τα οποία, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ πιο αυστηρή. Με την ακρίβεια πώς πας στο σπίτι, η γυναίκα σου λέει είναι ακριβές οι τιμές ή φτηνές, πώς τα βλέπει τα πράγματα, γιατί έχεις δύο παιδιά, δόξα τω Θεώ, συγγνώμη για τον ενικό. Στενοχωρούμε όταν σας λένε ότι περνάνε δύσκολα. Όταν βλέπω αυτό το μεγάλο πόνο και τη φτώχεια και εγώ εκείνη την ώρα έχω πάει να αγοράσω έστω ένα κιλό ψωμί, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα ο κόσμος. Για ποιο λόγο ξαφνικά τόσο πολύ με είχε αγαπήσει ο κύριος Μημαράκης? Και εσείς το συμπαθείτε. Δεν έχετε κανένα άλλο λόγο. Σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, μπράβο. Το συμπαθώ. Αυτό είναι. Αλλά να μιλήσουμε πολιτικά. Έτσι, τώρα. Πολιτικά. Σωστό. Όταν σωστό. Λοιπόν πολιτικά στην πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά την απόφασή μου για εκλογές βγαίνει και με λέει ψευτράκο, πονηρούλη, πολιτικό αγύρτη. Πώς είναι δυνατόν να λέει ότι θέλει να με έχει πρωθυπουργό και να συνεργαστούμε, ακόμα και με εμένα πρωθυπουργό? Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να βγαίνει τώρα να μας λέει δεν υπολόγισα τη δύναμη των τραπεζών, τη δύναμη του χρήματος, τη δύναμη των άλλων κυβερνήσεων. Καλά, τι, πού πήγαινε δηλαδή, στο καφενείο να πιει καφεδάκι? Τι να σας πω, λάθος ότι δεν υπολόγισε αυτό, λάθος η επιλογή Βαρουφάκη, λάθος η αρχική διαπραγματευτική ομάδα, λάθος η ζωή Κωνσταντοπούλου, λάθος και σκληρό το μνημόνιο. Μας λέει τι σωστό έκανε. Ζήτησε ο Σόιμπλε ποτέ να φύγει ο Βαρουφάκης? Γιατί με πάτε ξανά σε αυτήν? Γιατί να μην σας πάω και αφού εδώ είχατε, σαν την Κίρκη λειτουργούσε ο Βαρουφάκης πάνω σας, σαν την Κίρκη λειτουργούσε. Γιατί με πάτε ξανά σε αυτή την κουβέντα? Λοιπόν, ξέρω ότι είναι δύσκολη κουβέντα αυτή, αλλά κύριε Πρόεδρε, ζήτησε ποτέ ο Σόιμπλε. Δεν τόλμησε κανένας να μου ζητήσει κάτι τέτοιο. Αν τολμούσε, η απάντηση ποια ήταν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Ότι να κάνουν κουμάντο στα δικά τους κυβερνητικά συμβούλια και στα δικά τους υπουργικά συμβούλια. Είναι άγνοια κινδύνου ή ο Βαρουφάκης λειτουργούσε ως Κίρκη πάνω, το πώς τον ρώτησα? Εγώ θα έλεγα ότι και τα δύο. Διότι και τα δύο, λέτε. Γοητεύτηκε κατά τη γνώμη μου από τον Βαρουφάκη. Ναι.
ο οποίος όμως, όπως είχε ήδη καταγραφεί, δεν είχε συνολική πλήρη εικόνα των θεμάτων. Και ξέρετε, όταν πηγαίνει σε τέτοιες συναντήσεις με τα χέρια στις τσέπες, το πουκάμισο έξω και στο στυλ του χαβαλέ, δυστυχώς δεν εκπέμπεις και την απαραίτητη σοβαρότητα που απαιτείται. Κύριε Πρόεδρε, αν είστε πρώτος και είστε πάλι πρωθυπουργός, αυτό το αποφασίζει ο λαός, και μειωθεί και το χρέος, θα σας δούμε με γραβάτα. Το έχω υποσχεθεί. Το έχετε υποσχεθεί. κόκκινη ή θαλασσιά θα είναι με τα χρώματα της Ελλάδος. Ο Μημαράκης θα το ξύριζε το μουστάκι, για παράδειγμα, αν είχαμε περικοπή του χρέους. Ίσα-ίσα με το μουστάκι θα πάω για περικοπή και θα το κρατήσω και την ώρα που θα περικόπτεται. Ή μάλλον, όταν λέμε θα περικοπεί, δεν εννοούμε το κούρεμα. Εννοούμε ότι αυτό. Μετακύληση του χρέους. Έχουμε τη μετακύληση του χρέους και προσπάθεια μείωση των επιτοκίων. Μια αναδιάρθρωση γενικότερα του χρέους. Μακάρι ο κύριος Τσίπρας, είτε είναι αυτός είτε δεν είναι, να βάλει τη γραβάτα. Δεν θα του κάνει κακό. Να δείξει ότι λύνεται το θέμα του χρέους και ας το έχουμε λύσει εμείς. Ας το αναγνωρίσει. Θα του στέλνατε δύο γραβάτες για να φορέσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Βλέπαμε όλη αυτή την εξέλιξη του debate. Εδώ είναι ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Αυτό το αναπληρωτής τώρα ίδιο πράγμα είναι. Ή υπουργός οικονομικών ή τώρα το αναπληρωτής, υπουργός κλπ. Σημασία έχει τι κάνουμε. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Εδώ είναι όλη η ομάδα, η πρωινή. Αγαπητέ κύριε υπουργέ, θα πάμε στο περισσιολόγιο. Ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται. Δηλαδή, θα κληθούν οι Έλληνες να δηλώσουν τι έχουν. Ό,τι δεν δηλωθεί θα κατασχεθεί, έτσι. Έχουμε πλέον ένα δεδομένο, το νόμο 43-36. Το έχετε δείξει πολλές φορές και εσείς και εγώ. Το έχω μπροστά μου στο γραφείο και το μελετώ κάθε μέρα. Έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όσοι δεν τις έχουν καταλάβει, καλό είναι να τις διαβάσουν και να καταλάβουν τι έχουμε δεσμευτεί. Μάλιστα. Έχουμε δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι. Υπάρχουν ενέργειες που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει και γίνονται. Μάλιστα. Υπάρχουν παραδοτέα μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να έχουμε συμφωνήσει κάτι και μετά να λέμε κουτοπώνηροι οι Φράγκοι, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Άρα, αυτό που συμφωνήσαμε το κάνουμε. Δεσμευτήκαμε, ξεκινάει τον Νοέμβριο η εφαρμογή του περιουσιολόγιου. Εκεί δηλώνω όλα. Δηλαδή, περιουσιολόγιο σημαίνει ότι δηλώνουμε όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία, σπίτια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα πάντα. Ό,τι έχει ο Έλληνας. Αφορά αυτούς οι οποίοι είναι υπόχρηση φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτούς αφορά το περιουσιολόγιο. Ναι. Θα δηλωθούν τα πάντα εκεί και το περιουσιολόγιο, για να μην αρχίσουν τα διάφορα site και τα πρωτοσέλιδα κτλ. Δεν πρέπει να είναι έμεση μέθοδος φορολόγησης. Το περιουσιολόγιο είναι εργαλείο πάταξης φοροδιαφυγής και είναι μια νέα αρχή της σχέσης του πολίτη με την εφορία, διότι δημιουργεί ένα επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι αποκτάς πρέπει να δικαιολογείται από τη φορολογική σου δήλωση. Ό,τι δεν έχει δηλωθεί, κατάσχεται, λέει ο συγκεκριμένος νόμος στο περιουσιολόγιο. Δηλαδή, άμα βρούνε κάποιον με ένα σπίτι που δεν είχε δηλωθεί ή ένα αυτοκίνητο που δεν είχε δηλωθεί, το αδήλωτο πάει στο κράτος, μπαίνει μεγάλο πρόστιμο. Τι ακριβώς θα συμβαίνει? Θα σας πω. Η δέσμευση είναι μέσα στο 43-36 και είναι σαφής. Μάλιστα. Και χρονικά και ως προς το τι πρέπει να γίνει. Εάν δεν έρθει νωρίτερα μία διάταξη η οποία θα ξεκαθαρίζει ότι οτιδήποτε δεν δηλωθεί, ναι, δεσμεύεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου, ναι, και είτε μπαίνουν πρόστιμα προς αυξήσεις, αυτό είναι θέμα του νομοθέτη. Μάλιστα. Να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει και της επόμενης κυβέρνησης. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχει νόημα να κάνουμε περιουσιολόγιο. Δεν εννοώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να κυνηγάμε το παππού που το τάδε χωράφι που δεν το έχει δηλώσει ακόμα στο κτηματολόγιο. Δεν το δήλωσε στην πρώτη εφαρμογή του περιουσιολόγιου, γιατί θα έχουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη εφαρμογή. Δεν θα πάμε τον Έλληνα. Μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία μεγάλη αξία, τα οποία είχαν φόρο και δεν δηλώθηκαν. Μιλάμε για αυτούς που είχαν κάτι να κρύψουν. Ο και νόμος, πλέον δεν θα μπορούν να κρύψουν. Μάλιστα. Λέει, για παράδειγμα, διάβασα ότι μπορεί να γίνονται και έφοδοι στα σπίτια. Δηλαδή να χτυπάει το κουδούνι, να είναι ο έφορος και να λέει άνοιξε το σεντούκι σου, διότι υποπτεύομαι ότι μπορεί να έχει 50.000 ευρώ. Θα λέει ο νόμος ότι ένα ποσό και πάνω πρέπει να πηγαίνει στην τράπεζα και να δηλώνεται? Δηλαδή, αν έχει κάποιος 2.000 στο σπίτι του, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα ο έφορος και να του πει δεν δήλωσε τα 2.000 καφέρτα? Δεν θα πάμε, κύριε Αυτιά, σε σκηνές οι οποίες θα γίνουν αντικείμενο, μάλιστα, κωμικών ταινιών ή γελιοποίησης. Άρα, δεν θα πάμε σε τέτοια. Το εργαλείο δουλειάς, το να μπορούν δηλαδή οι φορολογικές υπηρεσίες να πηγαίνουν
και σε σπίτια όταν αυτά έχουν δηλωθεί σαν επαγγελματική έδρα. Μάλιστα. Διότι αν κάποιος δικηγόρος ή κάποιος γιατρός έχει δηλώσει ένα μέρος του σπιτιού του ως επαγγελματική έδρα, εμείς που θα κάνουμε έλεγχο στο δρόμο? Σωστό. Την επαγγελματική έδρα θα κάνουμε με αυτή την προϋπόθεση. Δεν θα πειράσουμε τα σπίτια του κόσμου, θα πάμε να σηκώνουμε στρώματα και να ψάχνουμε μικροποσά. Θα ενισχύσουμε την νομική δυνατότητα που έχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ναι, και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα μικρά και τα μεσαία φαινόμενα. Θα ασχοληθούμε με τα πολύ μεγάλα. Είστε σαφείς. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι πώς θα δηλωθούν τα χρήματα, υπάρχουν διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες. Έχουμε έτοιμο φάκελο να παραδώσουμε στη νέα πολιτική ηγεσία. Πρέπει να δούμε πώς θα δηλωθούν τα χρήματα αυτά που λέμε ότι έχουν άλλοι στα σπίτια τους ή στις θηρίδες. Μάλιστα. Διότι αν αφήσουμε τον καθένα να πάει να δηλώσει ό,τι θέλει, καταργούμε για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν λέτε, για παράδειγμα? Είναι απλό. Όσοι έχετε λεφτά σε θηρίδες και όσοι έχετε σε στρώματα, κανονίστε, διότι από μια ημερομηνία και μετά ό,τι υπάρχει στη θηρίδα πάνε μισά-μισά με το κράτος. Γιατί είναι αδήλωτα. Να δείτε πώς θα έρθουνε. Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Ακούστε, κύριε Αλεξιάδη, αγαπητέ Τρίφωνα, αυτή την ώρα πόσο φορολογήσετε εσείς και εγώ? Με 51% δεν φορολογούμαστε? Τα μισά δεν τα έχει πάρει το κράτος. 51-52%. Με τσέκ, εάν βάλουμε και τους έμεσους φόρους, πολύ περισσότερα. Ρωτάω λοιπόν, ένας ο οποίος δεν πλήρωσε ποτέ φόρο στη ζωή του και τα έχει παρκάρει σε μια θηρίδα ή τα έχει παρκάρει δεν ξέρω πού. Εσείς και εγώ δεν είμαστε τα ιστορικά κορόιδα που τα δηλώσαμε, που μέχρι το τελευταίο ευρώ έχουμε πληρώσει 52% και αυτός ο κύριος αναπαύεται ή η κυρία στο αφορολόγητο και λέει στην υγεία των κορόιδων? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει κάποτε να σταματήσει η κοροϊδία του πολίτη. Έτσι, μπράβο. Και ειδικά σε μια περίοδο που είμαστε αναγκασμένοι σαν πολιτεία να βάζουμε δύσκολους έμεσους και άμεσους φόρους, να πληρώνει ο κόσμος ένφια, να πληρώνει φόρους εισοδήματος, να πληρώνει ΦΠΑ, δεν μπορεί κάποιοι να θέλουν να υπερασπίσουν τα προϊόντα Σωστό. Του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής. Υπάρχει ένα παράγραφος εδώ. Κάποιοι που είχαν κατάθεση στην τράπεζα φοβήθηκαν το Σόιμπλε, το Μόιμπλε, δεν ξέρω ποιον άλλον που του έλεγε Brexit. Τα σηκώσαν από το λογαριασμό που ήταν δηλωμένα, γιατί άμα τα έχει στην τράπεζα κατά 90% είναι τα πιο πολλά δηλωμένα και τα βάλαν σε θερίδα. Αυτοί κινδυνεύουνε? Δεν κινδυνεύει κανένας ο οποίος μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων του. Μάλιστα. Κινδυνεύουν και καλό είναι να αρχίσουν να ανησυχούν, ναι, αυτοί που δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Έτσι, μπράβο. Να ξέρετε όμως ότι πριν από την εφαρμογή του περιουσιολόγιου, ναι, θα έρθει, ήδη είναι σε φάση προεργασίας ένα σχέδιο, κιόλας είχε αναρτηθεί για διαβούλευση. Ναι. Θα έρθει νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν τέτοιου είδους κεφαλαίων να τα δηλώσουν. Δεν θα απαλλαγούνε από ποινικές κυρώσεις που σχετίζονται με άλλα αδικήματα, δηλαδή λαθρεμπόριο, εμπόριο όπλων ή άλλα φαινόμενα που αυτά τους φέραν αυτά τα χρήματα. Δεν θα απαλλαγούν από αυτό. Θα έχουν, φαντάζομαι, γιατί είναι θέμα του νομοθέτη, θα έχουν εκπτώσεις και κίνητρα για να τα δηλώσουν. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσει η Βουλή το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Άρα να τα βάλουμε σε σειρά. Νομοσχέδιο για εθελοντική αποκάλυψη και μετά περιουσιολόγιο. Μάλιστα. Μία τελεία εδώ. Πριν κατασκευαστεί το περιουσιολόγιο, θα βγάλετε μια γενική οδηγία σε όλους τους Έλληνες που θα λέει: ακούστε να δείτε, δηλώστε τα όλα μέχρι ενός ορίου τα χρήματα που έχετε στο σπίτι τα δηλώνετε. Δηλώστε τα όλα διότι από εδώ και μπρος θα αρχίσει να ισχύει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή θα ξεκαθαρίσει το κράτος τη σχέση του με τον πολίτη. Φυσικά. Μάλιστα. Και δεν θα κάνουμε τίποτα διαφορετικό, μάλιστα, από αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Απόλυτα δηλαδή, σαφής. Μπορείς να πας στη Γαλλία και να συζητήσεις ή στην Γερμανία ή στην Αγγλία και να συζητήσεις ότι έχω ξεχασμένο στο σπίτι μου ένα ποσό 200.000 ευρώ. Ή ένα αυτοκίνητο που δεν το δήλωσα. Είστε απόλυτα σαφείς. Μου επιτρέπετε παρακάτω ένα ερώτημα. Μισό δευτερόλεπτο. Πάμε στους λογαριασμούς. Είπατε 10 χρόνια πίσω. Κάντε το για 20. Υπάρχει, κάντε το. Όσο γίνεται πιο πίσω. Υπάρχει, να ελέγξετε λογαριασμούς. Υπάρχουν δύο είδη έλεγχων. Ναι. Είναι οι έλεγχοι που κάνουμε εμείς σαν φορολογικές υπηρεσίες και είναι οι έλεγχοι που κάνει η δικαιοσύνη, που για συγκεκριμένα αδικήματα μπορεί να πάει πολύ πιο πίσω. Οι φορολογικές υπηρεσίες για συγκεκριμένα αδικήματα μπορεί να πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεκαετία, και έχει πάει πιο πίσω και λόγω των παραγραφών. Με την καινούργια απόφαση που έχει υπογραφεί, ναι, εκκρεμούσε από το 2013 και υπογράφτηκε τώρα και ξεκινάνε πλέον αυτοί οι έλεγχοι, υπάρχει δυνατότητα στις φορολογικές υπηρεσίες, στην οικονομική αστυνομία, στους οικονομικούς εισαγγελείς, στην υπηρεσία για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, να μπαίνουν και να βλέπουν το σύνολο των κινήσεων ενός λογαριασμού. Μέχρι τώρα βλέπαν οι υπόλοιποι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα επιταχυνθούν έλεγχοι, θα γίνουν πράγματα και με αυτόν τον τρόπο πλέον σταματάει μια δυσκολία που είχε για όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Να εξηγήσουμε κάτι. Αυτό γίνεται. Για ποιο λόγο?
Βρέθηκε άνεργος με 3 εκατομμύρια στην τράπεζα. Βρέθηκε μικροπολιτής με 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Βρέθηκε συνταξιούχος των 500 ευρώ με 1,5 εκατομμύριο στην τράπεζα. Αυτά είναι στοιχεία που βγάλατε πριν από λίγο καιρό. Άρα όλα αυτά γίνονται για αυτούς οι οποίοι δεν δικαιολογούν το συγκεκριμένο εισόδημα, τη συγκεκριμένη κατάθεση με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία. Βεβαίως. Κάτι θέλει ο καθηγητής να ρωτήσει, άλλωστε συνάδελφοι είστε, του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Χριστόπουλος. Κύριε Χριστόπουλε, ελάτε. Χαίρομαι που είναι δίπλα μας ο Υπουργός Γιώργο και επειδή ακριβώς φώτισες μερικά πράγματα κρίσιμα που ο τηλεθεατής, ο πολίτης, το νοικοκυριό ξεκινάει όχι βία, λέει ο Υπουργός. Το ερώτημα μιλάει και το μνημόνιο εδώ η λέξη ότι δεν θα δοθεί αμνηστία, δεν θα δοθούν κίνητρα. Κίνητρα και χωρίς αμνηστία. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό αυτό που είπε ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί ένας νόμος, να συνοηθούμε. Τι κάνεις για την εθελουσία συμμόρφωση, αναφέρω ο Υπουργός. Αυτή την εθελουσία συμμόρφωση, Υπουργέ, θα την εννοήσουμε ότι, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, έχεις, ναι. Σήμερα σου φωτογραφίζω 100.000. Αυτές 100.000 από τις δηλώσεις θα τις ψάξω, αυτό φοβάται ο κόσμος, θα τις ψάξω και παράλληλα στην δεκαετία που έχω δυνατότητα να δω αν είναι προϊόν παράνομης ή όχι. Φορολογημένα ή όχι, αυτό θέλει να ξέρει. Λέει το εξής. Θα σας απαντήσω άμεσα. Άμα βρείτε διαφορά σε κάποιον που είναι 100.000 σε βάθος δεκαετίας, είναι πασατέμπος για εσάς ή θα πάτε στα εκατομμύρια. Θα σας απαντήσω. Ελάτε. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, ναι. Πρέπει μετά τις εκλογές ναι. Να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι κοινωνικοί, πολιτικοί φορείς και να συνεννοηθούμε ως προς το πώς υλοποιούμε όλους αυτούς τους νόμους που έχουμε μπροστά μας. Γιατί έχουμε πολλούς νόμους. Σωστό. Θα είναι λάθος η όποια κυβέρνηση βγει να πει εγώ με το έτσι θέλω. Επιβάλλω 1, 2, 3, 4, 5 διατάξεις. Θα πρέπει να γίνει διάλογος. Στο διάλογο αυτό να κατατεθούν οι προτάσεις. Μία από τις προτάσεις που εξετάζουμε ήδη είναι ότι στην εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων δεν μπορεί για φορολογικά αδικήματα να λες το άλλο, έλα να μου δηλώσεις το τι χρήματα έχεις, αλλά θα ψάξω να βρω το από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Ήμουν σαφής αυτό που είπα πριν. Άλλο αν τα χρήματά του αυτά προέρχονται από μία παράνομη δραστηριότητα όπως λαθρεμπόριο. Διακίνηση μεταναστών. Εκεί θα είστε αμήλικτοι. Εκεί είναι θέμα της δικαιοσύνης. Δεν μπορώ εγώ φορολογικά να παραγράψω κάτι που αφορά Σωστό. Την ποινική διαδικασία. Αλλά σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα, θα πρέπει για να λειτουργήσει αυτό το νομοσχέδιο να πούμε ότι δήλωσέ μας τι έχεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν ψάχνω να βρω φορολογικά από πού προέρχονται. Και το κάνουμε αυτό όπως είπα και πριν, ναι. Διότι αμέσως μετά από αυτό ξεκινάει το περιουσιολόγιο. Μάλιστα. Έβγαλε είδηση ο Υπουργός τώρα, Γιώργο. Ξέρετε, όλη η κοινωνία, αγωνιά. Και κάποτε σαν ναι, ναι. Χώρα να κάνουμε μια αρχή αλλά τίμια και ευθαρσός πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή μηδενίσει το σήμερα, κοντέρ, τι λέει τώρα. Γιατί φίλες και φίλοι, έχω δύο ανθρώπους, ο ένας θα μπορούσε και οι δύο θα μπορούσαν να είναι στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή την ώρα. Και οι δύο. Και θα ήταν το απίστευτο δίδυμο. Λοιπόν, έχουμε ένα πρακτικό άνθρωπο, τον κύριο Αλεξιάδη. Εγώ είπα στον Τσίπρα, είσαι ο ευτυχέστερος όρων. Γιατί έχεις τον Αλεξιάδη και μπορεί να σου βρει φοροδιαφυγή σε δευτερόλεπτα. Ο κύριος Χριστόπουλος είναι ο θεωρητικός αυτής της ιστορίας. Άρα αυτοί οι δυο μπορούν να τραβήξουν εμπρός, κάλλιστα στα φορολογικά και να είναι και δίκαιοι. Λέει λοιπόν ο κύριος Αλεξιάδης, δεν θα πάω εγώ στο γέρο και στη γριά και θα τους βρω στο μαξιλάρι 3.000 ευρώ και θα πω του γέρου τράβα στην εφορία να σου βάλω πρόστιμο και να σε διασύρω ή σε ένα σπίτι, θα βάλω ένα όριο. Λέει ο Χριστόπουλος, αν σε περίοδο 10 ετών, 15 ετών, βρεις μια διαφορά 30-40.000 ευρώ, αυτόν θα τον πυροβολήσεις, θα το πεις σε τιμωρό. Απαντάει λοιπόν ο κύριος Αλεξιάδης και λέει, εμείς πάμε στα πολλά, ελέγχουμε την παρανομία και από εκεί και πέρα θα βάλουμε ένα όριο. Τα είπα καλά? Βεβαίως, αυτή είναι η λογική, διότι εμείς θέλουμε φορολογικές διατάξεις που να έχουν αποτέλεσμα. Σαφής. Φορολογικές διατάξεις οι οποίες αθροίζουν βεβαιωμένους φόρους, έχουμε φτάσει στα 80 δις ληξοπρόθεσμα, ή φορολογικές διατάξεις που απλά μπλοκάρουν τις διαδικασίες, ναι. Δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Είστε θέλουμε απόλυτα σαφείς. Διατάξεις που θα φέρουν φόρους. Βέβαια, Υπουργέ, θα βρούμε αντίσταση από τους άλλους. Θα πούνε το εξής. Με εισοδήματα κάνε μου το κεφάλαιο ανάλωσης 10 ετών πίσω και λες ότι έχεις 100.000. Αλλά εδώ σήμερα μου λες παρόν στην τράπεζα 300. Θα το δεχθώ να ξεκινήσω. Εδώ είναι ένα θέμα κατά πόσο συνάδει με τις λέξεις τις δύο που έχει μέσα εδώ το μνημόνιο. Που δεν αφήνει να πέσει τίποτα. Είναι τα δύσκολα σημεία. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας γιατί θα πάμε στον έμφυα. Θα πάμε στη μεγαλύτερη κατάρα της φορολογίας. Δεν υπάρχει χειρότερος φόρος. Σε πολλά κράτη μπήκε έμφυα, αλλά έτσι ακριβώς όπως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, είναι σαν το πρώτο μνημόνιο. Ξέρετε γιατί απέτυχε το πρώτο μνημόνιο? Γιατί επέβαλε μειώσεις μισθών και συντάξεων οριζοντίως σε όλους.
έκατσε η αγορά, κάτσανε τα ταμεία, κάτσανε τα νοικοκυριά, κλαίγανε οι ηλικιωμένοι, κλαίγανε οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και τελικά τι κάναμε. Μειώθηκαν τα έσοδα στα ταμεία, μειώθηκαν τα φορολογικά έσοδα, δημιουργήθηκε ανεργία. Ήθελα να ξέρω και ρώτησα όλους αυτούς της απίστευτης αθλειότητας του πρώτου μνημονίου. Γιατί το κάνατε αυτό? Αντί για να περικόψετε δαπάνες, αντί για να κόψετε πολυτέλεια, αντί για να πιάσετε τα πάνω πατώματα, αρχίσατε από κάτω, δεν μου απάντησε ποτέ κανένας. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέραν την τύφλα τους. Λοιπόν, κυρία Τσίπρα, σε ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα για το ασφαλιστικό. Ευχαριστώ τον καλό φίλο τον κύριο Τσουκαλά, τον καθηγητή τον Στεφανάδη που είναι υποψήφιος στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Σάμο, είναι απέναντι από το Σεβαστάκι. Ο κύριος Στεφανάδης είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή επιτυχία, γιατρέ. Ευχαριστώ κύριε πολύ, καθηγητά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαβασιλείου, την κυρία Ναυροζίδου. Γρήγορο διάλειμμα. Γεια σας, κύριε Παπαβασιλείου. Πάω το Γιάννη το Σοβασί από Θεσσαλονίκη. Γρήγορο διάλειμμα και επανέρχομαι με Αλεξιάδη. Η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε, ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, μια εβδομάδα πρώτων εκλογών, μην νομίζετε, οι εκλογές θα βγάλουν τον πρώτο ή τον δεύτερο, που εκεί και πέρα θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας για αυτοδυναμία, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό θα αποφασίσετε εσείς. 8 και 34 πρώτα λεπτά και χαίρομαι γιατί μαζί μας είναι ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών λένε τα χαρτιά. Να ρωτήσω κάτι. Έχεις βάλει δύο υπογραφές στο μνημόνιο, ε? Το είδα χθες. Έβαλα δύο υπογραφές. Το είδα χθες, παιδιά, για ελάτε λίγο. Βλέπω, τα διαβάζετε ακόμα και αυτά, κύριε Αθιά. Θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Θα μείνει στην ιστορία. Έχει βάλει δύο υπογραφές. Εξηγήστε γιατί. Να το εξηγήσω. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί ορισμένοι φίλοι μου επηρεάζουν για αυτό το πράγμα. Ναι. Υπέγραψε ο κύριος. Μάλλον ο κύριος Τσακαλώτος έφυγε από τη Βουλή. Διότι μπράβο. Έπρεπε, όπως είπε, να πάει στο εξωτερικό. Γι' αυτό και είχαμε αγχωθεί να ψηφιστούν άμεσα οι διατάξεις. Όπου είχε συνεδρίαση στις 4 η ώρα στην Ευρώπη. Ακριβώς. Για αυτό το πράγμα. Ανταυτού λοιπόν. Και όταν λείπει ο Υπουργός Οικονομικών από την Ελλάδα, αυτός που ασκεί καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών είναι ο αναπληρωτής υπουργός. Και εγώ ένιωσα αμήχανα εκείνη την ώρα, αλλά το υπέγραψα με δύο υπογραφές. Λοιπόν, έχει δύο υπογραφές. Μία του Τσίπρα, δύο του Τρίφωνα του Αλεξιάδη. Πάω γρήγορα στον Έμφυα. Πάω στον Έμφυα. Ο κύριος Μημαράκης, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, στις δύο συνεντεύξεις, και τους ευχαριστώ θερμά που με τίμησαν, μου είπαν ότι θα μπουν κοινωνικά κριτήρια. Τα κοινωνικά κριτήρια, να πάμε τσάκα-τσάκα να τα πούμε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι τι? Το κενό σπίτι, αυτό που δεν ενοικιάζεται, αυτό που δεν έχει ρεύμα, θα πληρώνει το φόρο? Από τον Οκτώβριο και μετά, που θα βγουν τα καθαριστικά του ΕΜΦΙ για το 2015 και θα ξεκινήσουμε να το πληρώνουμε σε 5 δόσεις μέχρι και το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Από τον Οκτώβριο και μετά θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος για τον ποιος θα είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2016. Μάλιστα. Γιατί για το 2016 δεσμευτήκαμε αντικειμενικές αξίες, σε ίδιες με τις εμπορικές, ναι. Ύψος φόρου 2,65 δις. Μάλιστα. Και δεσμευτήκαμε ότι θα είναι φόρος στην ακίνητη περιουσία. Δεν δεσμευτήκαμε για τη λέξη ένφια. Μάλιστα. Άρα η όποια κυβέρνηση βγει μπορεί να καθίσει κάτω και να δει τι πρόκειται να κάνει. Λέει λοιπόν η Τρόικα, θέλω τα λεφτά μου. Και από εκεί και πέρα, πώς θα βάλεις το φόρο εσύ στο Χριστόπουλο, στο Αλεξιάδη και στον Αυτιά, είναι δικό σου θέμα. Βεβαίως. Τι μπορούμε, θα κάνουμε εδώ λοιπόν? Μπορούμε να πούμε, επαναλαμβάνουμε τον ένφια. Ναι. Κάτι προσωπική μου γνώμη ως οικονομολόγο, όχι ως υπουργού, είναι λάθος. Ναι. Ή μπορούμε να πούμε, πάμε σε μια πιο δίκαιη και πιο αναλογική κατανομή των φόρων περιουσίας. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή τιμωρούμε αυτόν ο οποίος έχει ακίνητα στην Ελλάδα και έχει πληρώσει ένα σωρό φόρους και έχει συμβάλει στην ελληνική οικονομία. Ενώ αυτός ο οποίος έχει κάποιο ακίνητο στο εξωτερικό ή περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό με την έννοια των αμοιβαίων, των διάφορων άλλων τραπεζικών προϊόντων ή ναι. επενδύσεων κτλ. Φόρο περιουσία στην Ελλάδα και αυτά δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Άρα συμβολικά. Θα μπει ένφια στα ακίνητα εξωτερικού. Αυτό που λέτε θα τώρα. Πρέπει να εξετάσουμε ναι. πώς θα συμμετέχουν και οι περιουσίες των Ελλήνων φορολογούμενων. Μάλιστα. Όχι του Άγγλου που είχε ένα σπίτι στην Ελλάδα και κάνει φορολογική δήλωση στην Αγγλία. Του Έλληνα στο εξωτερικό. Του Έλληνα φορολογούμενου, ναι. πώς θα συμμετέχει η περιουσιακή κατάσταση του Έλληνα που κάνει φορολογική δήλωση εδώ. Μάλιστα. Και έχει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Σαφής. Και δεν θα τον επιβαρύνουμε περισσότερο από ό,τι η χώρα. Εάν δηλαδή ένας έχει ένα εξοχικό στη Γαλλία και
αυτός ο φορολογούμενος, ο Έλληνας, πληρώνει φόρο περιουσίας στη Γαλλία, μάλιστα, θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά με το φόρο περιουσίας που θα ισχύει στην Ελλάδα. Απόλυτα δεν θα τον βαρύνουμε δύο φορές. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, διότι ο ένφια είναι ένας πολύ δύσκολος και πολύ άδικος φόρος. Ακριβώς. Πάμε τώρα στις αδικίες. Πρώτον, κενό διαμέρισμα. Ξενικίαστο. Έχει δώσει ένα κάρο λεφτά για να το φτιάξει ή να το αγοράσει. Είναι ξενικίαστο. Και έρχεται το κράτος και του λέει: θα σου πάρω και τα κλειδιά. Τι κάνουμε εδώ? Θα πρέπει να μπουν και κριτήρια ως προς το τι είναι το ακίνητο. Μάλιστα. Αν είναι κλειστό, πόσα χρόνια είναι κλειστό. Μάλιστα. Άλλο πράγμα είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι ένα χρόνο ανίκαστο και άλλο ένα ακίνητο που είναι 10 χρόνια ανίκαστο. Σωστό. Και άλλο πράγμα είναι το σπίτι στο χωριό, που να μην φτάσουμε κάπου να πουλάμε όλοι τα σπίτια μας στο χωριό γιατί πληρώνουμε μόνο φόρους και πάμε μια εβδομάδα το χρόνο, δύο, και μας κοστίζουν σωρό πράγματα. Άλλο πράγμα είναι τα ακίνητα που είναι σε περιοχές που πρέπει να τις διατηρήσουμε πολιτιστικά και μάλιστα να διατηρήσουμε κόσμο εκεί. Άλλο πράγμα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Παίρνεις δύο ανθρώπους και οι δύο έχουν περιουσιακά στοιχεία 500.000 συνολικά σε ακίνητα. Αλλά ο ένας δεν έχει καθόλου εισόδημα, είναι άνεργος, παίρνει και επίδομα ανεργίας. Και ο άλλος έχει και μεγάλα εισοδήματα. Μάλιστα. Ίδιο έμφυα θα πληρώσουν και ίδιο. Είστε απόλυτα σαφείς. Άρα υπάρχει μια σειρά Άρα. Από μέτρα που πρέπει η νέα κυβέρνηση να δει, ναι, και να κάνει το φόρο πιο δίκαιο και πιο αναλογικό. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς σε ό,τι αφορά. Οι αντικειμενικές αξίες, μου επιτρέπετε, Γιώργο. Θέμα αυτό, ναι. Υπουργέ, οι αντικειμενικές αξίες λέει μέσα το μνημόνιο ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπροσαρμοστούν με την αγοραία αξία, με την αγορά της αγοράς. Αυτό σίγουρα θα ρίξει πολύ τις αντικειμενικές αξίες. Εκεί θα βασιστείτε πάνω στη λογική ότι θα αναπροσαρμόσουμε για να πάρουμε το ποσό αυτό που πρέπει να εισπράξετε. Θα έχουμε καταρχάς σίγουρα ένα σύστημα αξιών. Δεν θα αφήσουμε να υπάρχουν υποκειμενικές κρίσεις και να έχουμε φαινόμενα σαν αυτά που είχαμε τη δεκαετία του 80, μάλιστα, που δεν τιμούν κανένα. Μάλιστα. Ένα, θα έχουμε σύστημα αξιών. Θα φτάσουμε το σύστημα αυτό αξιών στις πραγματικές αξίες της αγοράς. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταγγελίες ότι, για παράδειγμα, σε ακριβά νησιά ή σε ακριβές περιοχές, οι πραγματικές αξίες είναι πολύ πιο πάνω από τις αντικειμενικές. Μάλιστα. Και ωφελούνται αυτοί οι οποίοι πάνε να πάρουν εκεί διάφορα ακίνητα, ενώ υπάρχουν άλλες πολύ φτωχές περιοχές που οι πραγματικές τιμές είναι πολύ πιο κάτω από τις αντικειμενικές. Έχετε αρχίσει να το δουλεύετε αυτό, δηλαδή προχωράει το Υπουργείο ή θα περιμένει μια κυβέρνηση? Θα σας πω, προχωράει το πώς θα οργανώσουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν είναι ένα βουνό, δεν είναι όλυμπος, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο θα το ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Έχουμε κάνει ήδη συνεργασία με φορείς επαγγελματιών σε, ναι, αυτό το επίπεδο και πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών με διάλογο με τους υπολαιογράφους, με τους δικηγόρους, με τους λογιστές, με όλους αυτούς που σχετίζονται με την κτηματαγορά τους, με σίδες κτλ., να προχωρήσουμε σε ένα πάγιο σύστημα, μάλιστα, πραγματικών αξιών. Το παράπονο όλων, Υπουργέ, και κλείνουμε αυτό. Ναι. Ο παλιός ΦΑΠ, χρόνια τώρα, ο νομοθέτης το διατήρησε, σου λέει το εξής: αγόρασα ένα διαμέρισμα 200.000 και το αγόρασα με δάνειο, ενυπόθηκο δάνειο. Έλεγε ο παλιός ΦΑΠ, τουλάχιστον αφού το χρωστάς δεν είναι δικό σου. Άρα αφαίρεσε τον υπόθηκο δάνειο, πόσο κάνει είναι σήμερα 100.000, το υπόλοιπο 100 να σου πάρω φόρο. Αυτό τον παράγοντα, αν οφείλεται, θέλω να πω, υπάρχει μέσα στο σκεπτικό των άλλων κριτηρίων. Βεβαίως, και πρέπει να δούμε το πώς αυτά τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Διότι εγώ λέω πάρα πολλές φορές, η φορολογία πρέπει να είναι ρεαλιστική. Μάλιστα. Δεν παρακάτω. Μπορεί να ανταποκρίνεται σε δογματισμούς. Πάμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλάζουν οι 100 δόσεις. Οι 100 δόσεις έχουν κλείσει. Ναι. Δεν μπορεί να ενταχθεί κανένας σε 100 δόσεις. Μάλιστα. Οι 100 δόσεις, με βάση το νόμο που ψηφίστηκε το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι για τη μεγάλη κατηγορία αυτών που είναι στις 100 δόσεις, αλλά για μια κατηγορία πολιτών, θα υπάρχουν αλλαγές, με την έννοια ότι όλες οι ρυθμίσεις πλέον, είχαμε ρυθμίσεις με 3%, με 5% και με 8%. Όλα τα επιτόκια πάνε στο 5%. Κάποιοι ωφελούνται, κάποιοι χάνουν. Και κάποιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι πρέπει να παραμείνουν σε 100 δόσεις, διότι βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν χρήματα. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν οι 100 δόσεις που είναι για να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα να ωφελούνται από κάποιον ο οποίος έχει παράλληλα και λογαριασμούς στην τράπεζα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και δεν θέλει να πληρώσει το δημόσιο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Όταν ο παππούς ή ο πατέρας θέλει να δώσει στο παιδί του χρήματα, πληρώνει και φόρο 10%. Δεν μπορεί τώρα ο γονιός να στείλει το παιδί του να σπουδάζει έξω, που για ένα ολόκληρο χρόνο θα του φύγουνε πολλά λεφτά, 10-15.000 ευρώ και παραπάνω κλπ. Ή θα έχει κάρτα στο παιδί για να γίνεται διασταύρωση, ή αν θέλει ο παππούς να του δώσει λεφτά, πρέπει να πάει στον έφορο, να δηλώσει ότι θα του δώσει 5.000, να πληρώσει 10% φόρο, 500 ευρώ, γιατί το κράτος έχει αυτό το καπρίτσιο. Δεν μπορεί ο παππούς ή ο πατέρας να πει στο παιδί, πάρε, για να ζήσεις εκεί που είσαι φοιτητής. Δεν είναι φοβερό αυτό, κύριε Αλεξιάδη? Δεν πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή είναι τραγικό. Θα πρέπει στις νέες αλλαγές, ναι, που θα γίνουν στα θέματα φορολογίας,
από τον Νοέμβριο, μάλιστα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, στα θέματα φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πώς βλέπουμε τις πραγματικές ανάγκες, μάλιστα, που υπάρχουν στην κοινωνία. Υπάρχει ένας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στη Λάρισα και ο παππούς του δίνει κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό. Έτσι. Θα βάλουμε τον παππού να πληρώσει και φόρο δωρεάν σε αυτό το πράγμα. Φτάνουμε τη φορολογία στα όρια, όταν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε προκλητικές φοροαπαλλαγές σε καταστάσεις, τις οποίες εντοπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Ποιες φοροαπαλλαγές κόβονται, κύριε Αλεξιάδη? Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, διότι είμαι υπηρεσιακός υπουργός. Αυτά θα τα κάνει η νέα κυβέρνηση. Ναι. Αλλά πρέπει να δούμε πώς βοηθάμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πώς βοηθάμε την παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς, ναι, βοηθάμε τους αγρότες, πώς βοηθάμε να σταθεί στα πόδια της η οικονομία και να πάει πιο πέρα. Αυτοί οι οποίοι είχαν προκλητικές φοροαπαλλαγές ή φορολογικές μεταχειρίσεις, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η εποχή τελείωσε. Πάμε τώρα στο πλαστικό χρήμα για να κλείσουμε. Έχετε πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας ώρες ατέλειωτες, γιατί η φορολογία δεν τελειώνει. Αλλά πιστεύω ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε. Πλαστικό χρήμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Θα σας πάρω μια περιοχή από το νησί μου, τη Σάμο. Θα σας πάρω τους Δρακαίους. Είναι ένα μικρό χωριό, πολύ μακριά από την πρωτεύουσα. Πρέπει να έχει πλαστικό χρήμα η γιαγιά για να πάει να πάρει το ψωμί, το τυρί, να πάρει από τον μπακάλι, ή η απόδειξη θα λειτουργεί προκειμένου να έχει αφορολόγητο? Γιατί στην πόλη, εντάξει, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ή στις μεγάλες κομοπόλεις. Για να έχει αφορολόγητο, ο πολίτης θα μπορεί να κινεί και τις αποδείξεις παράλληλα? Αλίμονο εάν ξεκινάει ένα φορολογικό μέτρο με την υπερβολή και με το να πάμε να κυνηγήσουμε τη λεπτομέρεια. Μάλιστα. Τα φορολογικά μέτρα πρέπει να έχουν μια λογική ότι κατευθυνόμαστε στο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και να έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Αν πάμε να αρχίσουμε τις υπερβολές, χαθήκαμε. Οι όποιες εφαρμογές για το πλαστικό χρήμα πρέπει να έχουν ένα όριο ηλικίας. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι τα 75-80, δεν θέλω να πω ότι από εκεί και πέρα ο άνθρωπος τελειώνει, αλλά μέχρι εκεί από μια ηλικία και μετά αφήνουμε τους ανθρώπους να κινηθούν και με μετρητά. Αλλά από μια ηλικία και κάτω, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να εξακολουθήσει αυτή η ιστορία και να χάνουμε τόσα χρήματα κάθε χρόνο όταν οι συναλλαγές δεν περνάνε μέσα από τις τράπεζες. Άρα θα πλαστικό χρήμα, έτσι. Πλαστικό χρήμα παντού, ναι, κίνητρα στον πολίτη, ναι, κίνητρα στην επιχείρηση και το δημόσιο και η τράπεζα να λογικευτεί. Δεν είναι δυνατόν να λέμε θέλουμε να επεκταθεί το πλαστικό χρήμα, αλλά από την άλλη ό,τι χρήματα πιάνει η ταβέρνα που θα πληρώνεται με κάρτα, την άλλη μέρα θα πηγαίνει η εφορία και θα τα παίρνει το λογαριασμό της ή η τράπεζα επειδή χρωστάει. Μάλιστα. Θα κάνουμε έναν επαγγελματικό λογαριασμό που θα είναι ακατάσχετο και από την εφορία και από την τράπεζα για τα χρήματα που προέρχονται από το, από το μηχάνημα αυτό. Σύνδεση ταμιακών μηχανών με την εφορία. Το έχει κάνει η Αμερική εδώ και 200 χρόνια. Και μαζεύει και το ΦΠΑ. Μαζεύει έσοδα. Εμείς ακόμα, πόσο στοιχίζει αυτό, κύριε Λεξιάδη? Δεν στοιχίζει. Γιατί δεν το κάναμε? Στοιχίζει. Ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε το καλοκαίρι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην τουριστική περίοδο. Γίνεται άμεσα. Ναι. Αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν θέλαμε να πούμε ότι είναι προεκλογικό. Μάλιστα. Σε συγκεκριμένους χώρους, κυρίως στους χώρους της εστίασης, ναι, και της διασκέδασης, θα συνδεθούν φορολογικές ταμιακές μηχανές με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και θα συνδέσουμε φορολογικές ταμιακές μηχανές κατευθείαν με το μηχάνημα της πιστωτικής κάρτας. Διότι διαπιστώσαμε το καλοκαίρι, έτσι, ότι ορισμένοι έξυπνοι σε ακριβά νησιά, ναι, φτάσαν στο σημείο του θράσους να κόβουν από το μηχάνημα πιστωτικής κάρτας και να μην κόβουν απόδειξη από τη φορολογική ταμιακή μηχανή. Τι λέτε? Άρα λοιπόν θα συνδεθούν οι φορολογικές ταμιακές μηχανές με τα μηχανήματα της πιστωτικής κάρτας και θα συνδεθούν και με το ΚΠΟ. Μάλιστα. Με τη Γκούκου Πουσού. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε όλα έτοιμα. Θα οργανωθούμε για να χτυπήσουμε την ενιαία ίδρυα της φοροδιαφυγής. Όλοι αυτοί που είχαν μαϊμουδιές κάρτες, τι γίνεται? Όλοι αυτοί εξασφάλισαν. Απίστευτοι, εξασφάλισαν. Που είχαν μαμιδίες, ναι, ταμιακές μηχανές. Εξασφάλισαν, ναι, την καλύτερη σχέση, μια μακροχρόνια σχέση με την εφορία. Ναι. Μια στόχευση ενεκτική. Εμείς τους προειδοποιήσαμε πριν ξεκινήσουμε τους ελέγχους. Κάποιοι επέλεξαν αυτά τα πράγματα. Είναι καταγεγραμμένοι σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Είναι στοχοποιημένοι ενεκτικά και αυτή η έρευνα θα πάει μέχρι βάθος. Διότι ξέρουμε ότι σε αυτή την ιστορία δεν είναι μόνο επιχειρηματίας που χρησιμοποιούσε την ταμιακή μηχανή. Είναι και άλλοι από πίσω τους. Που σιγά σιγά το κουβάρι ξετυλίγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο, Γιώργο. Άρα έδωσε μια εμπειρία το καλοκαίρι και ο Τρίφωνος Αλεξιάδης έσκυψε με τους συνεργάτες του και έκανε πολύ καλή δουλειά και στα νησιά. Ναι. Το μήνυμα ήρθε. Έχουμε στα βασικά νησιά, να μην πω τα επώνυμα, αύξηση του 2 δις κλπ. Το θέμα είναι ότι έχουμε 60% μείωση στο ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό, Υπουργέ? Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που επιμένω εδώ, Γιώργο, στα 100 ευρώ που πρέπει να εισπράξουν ΦΠΑ, στην Ελλάδα χάνουμε τα 30 και εισπράξουμε τα 70. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη, και αυτοί χάνουν. Αλλά χάνουν 8 ευρώ στα 100. Αυτή η διαφορά
να πιστέψω την Τράπεζα της Ελλάδος, όχι τους άλλους, είναι 4,5 δις. Είναι πολλά λεφτά. 4,5. Είναι πολλά λεφτά. Τρίφωνα, Αλεξιάδη. Θα το ξεδοντιάσεις αυτό, Υπουργέ. Βεβαίως. Που έβαλες μπροστά. Ο ΦΠΑ Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, κυρίως Οκτώβριο, ναι, που θα εμφανιστεί ο ΦΠΑ του Αυγούστου, θα είναι πάρα πολύ καλύτερο. Στα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Είναι στα καύσιμα, Υπουργέ, πες μας και κάτι για τα καύσιμα. Πες μας και κάτι για τα καύσιμα. Στο θέμα του ΦΠΑ που είναι σημαντικό, θα είμαστε πολύ πιο πάνω, διότι να σας πω ότι το 2013 κάναμε 3.000 ελέγχους στην τουριστική περίοδο, το 2014 9.800 και το 2015 25.600. Άρα οι έλεγχοι αυτοί που γίνανε από ελεγκτές που υδρώσαν όλο το καλοκαίρι για να γίνουν αυτά τα πράγματα, θα έχουν απόδοση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαζί μου Τρίφωνα Αλεξιάδης και Γιώργος Χριστόπουλος. Σπάνια λέει ο αριθμός. Η Ελβετία έχει 3% ΦΠΑ. Και με το 3% πληρώνει σχολεία, υγεία, παιδεία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει ένα υπέροχο κοινωνικό κράτος. Η Ελλάδα έχει έως και 23% ΦΠΑ, έχει 10 έκτακτες εισφορές, έχει του κόσμου τους φόρους, έχει υψηλότατη φορολογία και το ταμείο είναι μέσα. Συμφωνείτε και οι δύο, κύριοι? Είναι παραδείγματα προς μίμηση, όχι για αποφυγή. Λοιπόν, να είστε καλά, στρωθείτε κάτω, μην λογαριάσετε κόμματα, χρώματα, ιστορίες, Τσίπρα με ημαράκι και οτιδήποτε άλλο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος πληρώνει υπέρογκους φόρους και κάποιοι άλλοι χαμογελάνε. Είπες κάτι, Γιώργο, να κλείσω κι εγώ μια κουβέντα, μια λέξη. Τέλος, σφύριξε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Σφύριξε. Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη. Ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες. Κύριε Χριστόπουλε, και εσείς πάμε στα πολιτικά σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Θα έρθει πολλοί κόσμος. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Προσεγγίζει την καθημερινότητα και να ξέρετε πάντα είστε στη δικιά σας εκπομπή με τα δικά σας θέματα και τους δικούς σας ανθρώπους. Κάθε Σαββατοκύριακο απόλυτη πλειοψηφία. Θα το πω το κόλπο και στο Τσίπρα και στο Μεϊμαράκι πώς θα κερδίζουν την απόλυτη πλειοψηφία. Θα το μάθουν σιγά σιγά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά μα το κλαδά. Μα το κλαδά και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα τα μάτια του, τα μάτια του και τα ζεστά και τα ζεστά του χέρια. Λέτε να είναι σημαδιακό το τραγούδι. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε από πού να αρχίσω. Θα αρχίσω από τις κυρίες. Θεανό Φωτίου, ΣΥΡΙΖΑ και Επικρατείας, παρακαλώ, κυρία Φωτίου. Καλημέρα, κυρία Αυτιά. Όχι για πρώτη φορά, ξαναυπήρξα Επικρατείας. Έτσι εξάλλου μπήκα και στην Βουλή. Κάτι θέλει να δείξει ο Τσίπρας και να το πούμε πολιτική. Μετά. Στην πολιτική. Ακριβώς, ίσως για την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην υπουργό, την πρώην υπουργό τουρισμού. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μαρκόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η Εύβοια είναι εδώ. Το Γιάννη Τσομουργέλη είναι υποψήφιος με το Πασόκ Δημάρχο, δεν κάνω λάθος, στη Λέσβο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Και έχουμε και δεύτερο Μαρκόπουλο, έναν καλό συνάδελφο, ένα καλό παιδί με πολύ καλό ρεπορτάζ. Και σήμερα έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Και μάλιστα κάνετε και ένα άλμα. Σταύρος Φόφη, η νέα συγκυβέρνηση. Στο... Αυτοί δεν κρίνουν τα πάντα. Ακριβώς. Επίσης, με Μεϊμαράκης, κυβέρνηση με μη πολιτικά πρόσωπα, αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, ο άλλος Μαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Ζαΐρης, ιδιωτική πρωτοβουλία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζαΐρη. Καλημέρα σας. Το δούνο του φέρνει μέτρα. Real. Και βέβαια από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες εφημερίδες, το 60,8 βλέπει Τσίπρα, λέει το παρόν. Το Βήμα λέει μάχη εξουσίας για κυβέρνηση συνεργασίας με τους δύο. Το αγοριό απέναντι, το τραγούδι. Παράδοση Υπουργείων στους δανειστές, η Δημοκρατία. Οι 206 μέρες χάος και φάρσας που έφεραν την κατάρρευση. Και βέβαια ο καλός μου φίλος ο κύριος Στρατούλης. Άφησα τελευταίο τον κύριο Στρατούλη γιατί θέλω να ξεκινήσω από εκείνον. Τιμή μου. Πόνεσε ο Τσίπρας που δεν είστε μαζί του.
Λοιπόν, κοιτάξτε. Στεναχωρέθηκε ο Τσίπρας που δεν είστε μαζί του, κύριε Στρατούλη. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει όμως μια αιτία. Και η αιτία πάντα στην πολιτική είναι πολιτική αιτία. Ότι ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο. Και επειδή είχαμε δεσμευτεί μαζί με τον Πρωθυπουργό, όταν μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός, στις 25 του Γενάρη, ότι εμείς θα καταργήσουμε το μνημόνιο, επέλεξα μπροστά στα. Και στην υπουργική θέση την οποία είχα και στη βουλευτική θέση την οποία είχα με πάρα πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βάλω πάνω από αυτά τις αξίες, τα ιδανικά μου και κυρίως τη συνέπειά μου με ό,τι είχα όταν υποσχεθεί στον, στον ελληνικό λαό όταν με εξέλεξε. Μάλιστα. Δηλαδή ότι θα καταργήσουμε τα μνημόνια και δεν θα τα συνεχίσουμε. Θέλω άρα είναι πολιτικός ο λόγος. Θέλω το εξής. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ 6 μήνες πριν ότι με τη Θεανό του Φωτίου είχατε άριστη συνεργασία στο Υπουργείο, είστε φίλοι κλπ. Ομολογουμένως. Όταν είπατε στον Τσίπρα, Αλέξη, εγώ θα φύγω, ποια ήταν η αντίδρασή του? Κοιτάξτε, δεν το είπα μόνος μου, το είπαμε πάρα πολλοί μαζί βουλευτές, επειδή δεν ψηφίσαμε. Στο τέτα-τέτ δεν το είπατε ποτέ? Στο τέτα-τέτ το είπαμε και στο τέτα-τέτ. Πώς αντέδρασε? Κοιτάξτε, σημασία έχει τώρα, δεν είναι το συνέστημα στην πολιτική, σημασία έχει οι επιλογές. Φυσικά με τη Θεανό κάναμε ένα πολύ σπουδαίο κοινωνικό έργο, τα δύο πιο βασικά νομοσχέδια από τα 12 που έγιναν νόμοι αυτής της κυβέρνησης ήταν βαθύτατα αντιμνημονιακά νομοσχέδια και ήταν στην κατεύθυνση υλοποίησης του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Αλλά δυστυχώς η ψήφιση του μνημονίου ήταν μια τομή για μένα, τομή αρνητική εννοείται στη σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση και με άλλους, με δεκάδες άλλους βουλευτές. Ήταν καθαρά πολιτικός ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση. Είστε απόλυτα σαφείς. Θεανό Φωτίου, πώς αισθάνεστε δίπλα στον κύριο Στρατούλη, μέχρι πρότινος μαζί, στους αγώνες σας, στην πορεία κλπ. Και τώρα να είστε σε άλλα μέτωπα και μάλιστα απέναντι και σκληρά. Όχι, μιλάμε για σκληρή αντιπολίτευση από την πλευρά Λαφαζάνη, τους οποίους πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ λένε δραχμιστές. Καταρχήν... Και ο Δημήτρης ο Στρατούλης, μια και ξέρει ότι 7 μήνες τώρα η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. 7 μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Δεν υπήρξε μνημόνιο. Και γιατί δεν υπήρξε μνημόνιο? Γιατί από τη μια έπρεπε να πέσει το προηγούμενο αποικιοκρατικού τύπου μνημόνιο, το οποίο είχε στη λογική του την βρετανική, ας πούμε, νομοθεσία, όπου έπαιρνε τις περιουσίες, δηλαδή, του κράτους ανά πάσα στιγμή που δεν πληρωνόταν δόση. Γι' αυτό έπεσε το προηγούμενο μνημόνιο και σήμερα το σημερινό δεν έχει αυτή τη σύμβαση. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, γιατί ο Στρατούλης ξέρει ότι εγώ δεν έγινα μνημονιακιά μέσα 48 ώρες. Αυτό το ξέρει. Όπως δεν έγινε και κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός μέσα 48 ώρες. Τρίτον, γιατί ξέρει επίσης ότι συμφωνία απαιτείται, δηλαδή μνημόνιο, αν πάρεις δάνειο. Αν πάρεις δάνειο, και αυτό το ξέρανε από τις 20 Φεβρουαρίου, ότι πηγαίναμε για δάνειο, νέα δανειακή σύμβαση, αφού δεν βρήκαμε λεφτά στο ταμείο, τα βρήκαμε και ο Στρατούλης τα ξέρει καλύτερα, που ήταν να δίνει κάθε μήνα μισθούς συντάξεις και ήξερε από τον πρώτο μήνα ότι δεν υπήρχαν λεφτά για να δίνουμε συντάξεις, γιατί βρήκαμε το ταμείο μείον 500 εκατομμύρια. Σε αντίθεση με ό,τι λέγανε ότι έχουμε πλεόνασμα. Γιατί ξέρουμε επίσης όλοι ότι 20 δις αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει για την ανάπτυξη και για το λαό. 20 δις. Αν πηγαίναμε με το προηγούμενο καθεστώς σε τριετία θα ήταν τα πλεονάσματα 20 δις επιπλέον. Επομένως κερδίσαμε 20 δις για την περιβόητη ανάπτυξη, για τους μικρομεσαίους. Μισό λεπτό. Αυτά τα 20 δις είναι κερδισμένα από αυτή τη συμφωνία. Δεύτερον, κερδίσαμε μέσα σε μια σκληρή διαπραγμάτευση μείωση του χρέους. Δηλαδή, ελληνικέ λαέ, άμα χρωστάς εσύ στην τράπεζα 120 χιλιάρικα και στα κάνουν 60, παραδείγματος χάρη, εκεί που πλήρωνες δόση 750 ευρώ το μήνα, πληρώνεις 300 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Επομένως, εμείς είμαστε αυτοί που θα απεγκλωβίσουμε το λαό από τα μνημόνια. Τρίτον, εμείς είμαστε που θα βάλουμε χέρι στη διαφθορά και διαπλοκή και αυτό το ξέρει ο Στρατούλης. Δεν αλλάξαμε εμείς. Δεν σας υπόθεσε κανένας βέβαια να το κάνετε αυτό. Δεν σας υπόθεσε κανείς.
Δεν σας υποχρεώ. Τι να κάνουμε, σε 7 μήνες όταν κάνανε οι άλλοι 40 χρόνια. Σε 300 εκατομμύρια για τους φτωχούς. Και δεν μπορούσες να βάλεις χέρι στη διαπλοκή. Με συγχωρείς, έδωσα 200 εκατομμύρια για τους φτωχούς. Και αυτό το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Σε σχέση με τα 500... Ένα δευτερόλεπτο. Σε σχέση με τα 500 του Σαμαρά. Με τα 500 του Σαμαρά, τα οποία τα έδωσε ως εξής. Οριζόντια. Άπαξ 500 ευρώ στον καθένα, λοιπόν. Όταν εμείς δίνουμε με την ανθρωπιστική κρίση, μάλιστα, 1000 ευρώ στον καθένα, γιατί είναι επί 9 μήνες, λοιπόν, από τίποτα. Θα επανέλθουμε. 1000 ευρώ στον καθένα κάθε μήνα τουλάχιστον. Μάλιστα. Για λοιπόν, να δούμε λοιπόν την αριθμητική της φτώχειας. Πάω στο κύριο Τσαμπουργέλη. Κύριε Τσαμπουργέλη, είπε η κυρία Φωτίου, ναι, θα πάμε σε μείωση χρέους, έχουμε το πακέτο Γιούνκερ, έχουμε 1200. Ο Μαρκόπουλος, ο δημοσιογράφος, σημειώνει τώρα. Γιατί έχει να πει πάρα πολλά συνέχεια. Όμως, κύριε Τσαμπουργέλη, έχουμε αυξήσεις φόρων στους επαγγελματίες, διπλησιασμός φόρων στους αγρότες, ψηφισμένο. Μείωση μισθών σε εργαζομένους, μπαίνει η έκτακτη εισφορά. Μείωση συντάξεων, εμφανέστατο, ήδη μπήκε το 6% και συνεχίζουμε αν δεν βρούμε εισοδήματα. Έχουμε στο μισό το επίδομα θέρμανσης, αύξηση φόρου στα ενίκια, κατασχέσεις κάτω των 1.500 ευρώ, αύξηση προκαταβολής φόρου από το 55 στο 75, αύξηση ορίων ηλικίας στη σύνταξη, τριπλασιασμό εισφορών στους αγρότες αντί για 100 ευρώ στον ΟΓΑ, 300 στο ΙΚΑ και ούτω καθεξής. Δηλαδή, απ' τη μια έχουμε τη χώρα όρθια, ναι, αλλά έχουμε πολίτες οι οποίοι θα σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος. Αυτό το πράγμα πώς θα πάει, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε. Νούμερο ένα παρατήρηση, η εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια περίεργη σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφεται και θα ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό, που είναι οι κλειστές τράπεζες. Ίσως δεν έχετε καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει, αλλά αυτό το σοκ δεν είναι απλά ένα σοκ που έρχεται και παρέρχεται. Είναι κάτι που σωρευτικά θα το αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα τους επόμενους μήνες, γιατί ουσιαστικά πρόκειται μια κατάρρευση ρευστότητας, η οποία κατάρρευση ρευστότητας μειώνει το ΑΕΠ της χώρας καταπληκτικά και ιδιαίτερα με μεγάλη δυναμική, η οποία έρχεται στους επόμενους μήνες και άσχετα αν καθυστερεί για λόγους προεκλογικής, αν θέλετε, παράταση. Και μας έσωσε ο τουρισμός δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα. Πού βρισκόμαστε, γιατί η χώρα, κοιτάξτε κύριε Αρχιά, η χώρα είναι ζωντανή. Ναι. Και είναι ζωντανή γιατί ο επιχειρηματίας, προσωπικά ο επιχειρηματίας, ναι, ο καθένας προσπαθεί. Γιατί ο οικογενειάρχης προσπαθεί, τα βάζει στην άκρη, τα υπολογίζει και μέσα σε αυτή την λέλαπα προσπαθεί να επιβιώσει. Τον έσωσε η κεκτημένη ταχύτητα, θέλετε να πείτε. Τον έσωσε η αγωνία του να υπάρξει και θα υπάρξει. Μάλιστα. Γιατί η ελληνική οικονομία, το υπογράφω, το υπογραμμίζω, είναι ζωντανή. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να λέμε ψέματα. Ναι. Να πούμε τις αλήθειες, να τις αναλύσουμε. Πες μου ένα μεγάλο ψέμα που είπανε. Ένα μεγάλο ψέμα είναι ότι έχει έρθει όλη αυτή η φοβερή και τρομερή ανάκαμψη και ούτω καθεξής μέσα από τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεχάσουμε, κοιτάξτε, ας πούμε τα πράγματα πολύ απλά. Αρνήθηκαν να πάρουν τα λεφτά. Ο κ. Βαρουφάκης την πρώτη μέρα είπε: δεν έχουμε ανάγκη λεφτά. Αντικειμενικά αρχίσαν να πληρώνουν επειδή δεν είχαν λεφτά μέσα από τα αποθεματικά της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα να κατακρεουργήσουν τη ρευστότητα την υφιστάμενη. Οδηγήσαν τη χώρα σε αδιέξοδο ουσιαστικά σε πτώχευση, μην πληρώνοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ο κ. Τσίπρας ο ίδιος ομολόγησε ότι ήταν η μεγάλη του κίνηση. Να μην πληρώσει, υποακούοντας τα κελέσματα ενός περιθωριακού οικονομολόγου όπως είναι ο κ. Βαρουφάκης. Αυτό έφερε τη χώρα σε πτώχευση. Η πτώχευση για να αποφευθεί μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, στο το οποίο υπογράψαμε άρον-άρον. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ο καταλύτης μέσα από τον οποίο εμείς προσπαθούμε σαν απλοί Έλληνες, σαν οικογενειάρχες, σαν επιχειρηματίες να υπάρξουμε. Και θα υπάρξουμε και υπάρχουμε. Τι χρειάζεται να γίνει, και αυτό είναι το μέλλον. Να προοπτική. Πάμε στο δεύτερο γύρο και μετά στο με τι χρειάζεται να γίνει με όλους μαζί. Αλλιώς τόσο, αν πάμε προς τα πίσω, νομίζω εκεί έχουμε να πούμε χιλιάδες πράγματα. Κυρία Κουντούρα, αν σας έλεγα πριν από ένα χρόνο ότι θα βάζατε φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας κάτω από το μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο που πολλοί λένε ότι είναι το πιο σκληρό σε ό,τι αφορά τους φόρους. Τι θα λέγατε, αγαπητή κυρία Κουντούρα? Κοιτάξτε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες αγωνιστήκαμε από την πρώτη στιγμή να κρατηθούμε σοβαροί, υπεύθυνοι και συνεπείς σε αυτή τη δύσκολη διαπραγμάτευση, σε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, ναι, που οι εταίροι θέλανε να ρίξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι Έλληνες, κάνανε τα πάντα, είχαν μια εκδικητική πολιτική αν θέλετε και πολλές φωνές του Σούλτς, του Ντάισεμπλουμ, του ίδιου του Σόιμπλε έλεγαν πετάξτε τους ανεξάρτητους Έλληνες έξω, βάλτε τις προτιμήσεις τους άλλους. Εμείς τι κάναμε? Αγωνιστήκαμε σκληρά να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια. Πολύ σωστά υπόθηκε πριν ότι κάποιοι βάλαμε την πολιτική μας, αν θέλετε, το πολιτικό μας μέλλον και το κόμμα μας κάτω από ισχύει αυτό.
το συμφέρον της πατρίδας. Είναι πραγματικότητα. Αυτό κάναμε. Και εγώ, επειδή είμαι σε ένα υπουργείο, το οποίο πολύ σωστά είπατε ότι έφερε έσοδα. Κράτησε τη χώρα, αυτό σου μήνες, ο τουρισμός. Κράτησε τη χώρα όρθια. Φέραμε μετά από πολύ σκληρή δουλειά και εργασία. Και ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου, στο Υπουργείο, σε όλες τις διευθύνσεις, τους απλούς υπαλλήλους, τον ΕΟΤ, αλλά και το ξενοδοχειακό ευμαλητήριο που είναι εποπτική, που τους εποπτεύουμε σαν φορείς. Γιατί κάνανε σπουδαία δουλειά. Όλοι μαζί συντονιστήκαμε με μια πραγματικά καταπληκτική, αν θέλετε, συνεργασία και στρατηγική. Ναι. Καταφέραμε να φέρουμε το ιστορικό ρεκόρ 26 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών και 15,5 σχεδόν δις έσοδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Αυτιά. Μην σταθούμε στον τουρισμό, όχι, να σταθούμε στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Αυτό θα φέρει την επόμενη μέρα. Όπως εμείς εργαστήκαμε και φέραμε ήδη 2 δις επενδύσεις που θα φτάσουν μέχρι 5 και ξεμπλοκάραμε άλλα 2 δις επενδύσεις που αυτό φέρνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε στην είστε επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποδείξαμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε. Βάλατε τη χώρα πάνω από το κόμμα. Μάλιστα. Να βάλουμε τη χώρα, την πατρίδα και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Ξέρουμε να το κάνουμε, μπορούμε και γι' αυτό θέλουμε πραγματικά να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για να έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε παρακάτω. Να ολοκληρώσουμε τον κύκλο με τους πολιτικούς. Θα πάμε στο πολιτικό Μαρκόπουλο, γιατί περιμένει ο καλός μου φίλος ο κύριος Μαρκόπουλος, γιατί έχει πάρα πολλά να πει, όπως και ο κύριος Ζαΐρης από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαϊμαράκη είπε: εγώ θα πάω σε κοινωνικά κριτήρια για τον Έμφυα, θα κοιτάξω να λιάνω τους φόρους, θα κοιτάξω να σώσω ό,τι μπορώ μέσα από αυτή την εξέλιξη, διότι ο Τσίπρας μας φόρτωσε με ένα μνημόνιο από το οποίο θα είχαμε βγει αν, όπως λέει σήμερα ο κύριος Σαμαράς, 6 μήνες είχαμε παραμείνει στην προηγούμενη κατάσταση και είχαμε τελειώσει. Ισχύει αυτό, κύριε Μαρκόπουλε? Ο κύριος Μαϊμαράκης λέει την αλήθεια ακριβώς όπως είναι σήμερα καταγεγραμμένη στην ελληνική κοινωνία και όπως το νιώθει και το αισθάνεται ο κάθε πολίτης. Μάλιστα. Τώρα εγώ ακούω τους εκλεκτούς συναδέλφους εδώ που ανήκουν στα κυβερνητικά κόμματα, οι οποίοι πιστεύουν μέσα τους ή θα ήθελαν να ελπίζουν, πρώτον ότι δεν έχουν υπογράψει μνημόνιο, ενώ έχουν υπογράψει μνημονιάρα, τη χειρότερη, διότι έρχεται ήδη σε 5 χρόνια ύφεση, για να μην έτσι τελειοποιούμε το παρελθόν, ούτε να λέμε ότι ήμασταν καλά, δεν ήμασταν καλά και προσπαθούσαμε να είμαστε καλύτερα. Και ξαφνικά, ενώ είχε ανοίξει ο δρόμος για τον κύριο Τσίπρα μετά τον Ιανουάριο και με την ανοχή της αντιπολίτευσης να κάνει το πρόγραμμά του, να κάνει την προσπάθειά του, ξαφνικά σήμερα, 8 μήνες μετά, βρισκόμαστε στην εξής πραγματικότητα. Πρώτον, έχουμε ένα μνημόνιο με μια δεκάδα ηφαισιακών μέτρων. Τα είπατε. Μισθούς, συντάξεις, φόρους. Και πολλά έμφυα, από το πρώτο. Και που επίσης, δεν είχαν εφαρμοστεί. Όχι πολλά. Απειροελάχιστα από το πρώτο, τα οποία ήταν αυτά που λείπαν για την τελευταία αξιολόγηση. Μάλιστα. Την οποία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης, για τον οποίο τώρα ο κύριος Τσίπρας ζητάει συγγνώμη. Ζητάει συγγνώμη για τον κύριο Βαρουφάκη. Λέει ότι ήταν λάθος η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λέει ότι ενδεχομένως ήταν λάθος η στρατηγική διαπραγμάτευση. Τα είπε χθες ο κύριος Τσακαλώτος. Τα έχει σήμερα σε συνέντευξή του. Ότι δηλαδή θα μποθήκαμε από τη διαπραγμάτευση και κάναμε λάθη. Ναι. Και εγώ και ο κύριος Βαρουφάκης. Πολύ ωραία. Καταπληκτικές οι συγγνώμες. Αλλά να σας πω, ο ελληνικός λαός δεν ψηφίζει για συγγνώμες. Εδώ δεν είμαστε ούτε εκκλησία, ούτε κατηχητικό. Εδώ ψηφίζουμε για το μέλλον του τόπου. Και κάνω το εξής ερώτημα. Όταν ένας αρχηγός και πρωθυπουργός τέος, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, έρχεται και διεκδικεί εκ νέου την ψήφο του ελληνικού λαού, με ποιες επιτυχίες το κάνει αυτό? Όταν έχει φέρει μέτρα ύφεσης, έχει αποτύχει παταγωδώς με δικιά του ομολογία, των δικών του υπουργών, στη διαπραγμάτευση και ο ελληνικός λαός έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κ. Μαϊμαράκης, εκτός από το να περιγράψει την πραγματικότητα και να πει ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά πιστεύει, όπως είναι ο ιδεολογικός της χώρος, σε χαμηλότερες φορολογίες, σε κίνητρα για επενδύσεις, για να έρθουν δουλειές. Μάλιστα. Για να έρθουν δουλειές, το ξαναλέω, ναι, γιατί αυτό μας λείπει. Χωρίς δουλειές ούτε τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν, ούτε τα ασφαλιστικά έσοδα θα αυξηθούν, τίποτε δεν θα γίνει. Λέει και κάτι άλλο ο κ. Μαϊμαράκης. Ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε τα χέρια. Ήρθε δηλαδή η ώρα να πάμε όλοι μαζί με την Ελλάδα μπροστά να διαπραγματευτούμε και να επαναδιαπραγματευτούμε. Ανταυτού, άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στην Καλαμάτα να λέει εμείς και αυτοί. Ή αυτοί εμείς. Να σας πω. Κάποτε αυτός ο διχασμός, τον οποίο τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, πρέπει να τελειώσει. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα, στο ατομικό τους debate, ο κύριος Μαϊμαράκης και ο κύριος Τσίπρας, πρέπει πάση δυνάμει να δώσουν την εντύπωση στον ελληνικό λαό, την αληθοφανή εντύπωση, ότι η Ελλάδα μπορεί με όλες τις δυνάμεις να περπατήσει. Είστε σαφείς. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μαρκόπουλος, σήμερα κάτι ένα follow-up στην ειδησιογραφία.
Σταύρος Φόφη, νέα συγκυβέρνηση, ζητείτε πρωθυπουργός. Το έχετε πάει παραπέρα. Η Real μιλάει για το Δούνο του, επιστρέφει και φέρνει μέτρα. Το Βήμα Μάχη Εξουσίας για κυβέρνηση συνεργασίας. Το Παρόν λέει ότι βλέπει Τσίπρα. Με η Μαράκης κυβέρνηση με μη πολιτικά πρόσωπα. Δημήτρη, πες μου πού πάμε, τι κάνουμε για να πάμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι έχεις ως εικόνα αυτή την ώρα? Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα όλους τους προλαλήσαντες και θέλω να πω ότι πορευόμαστε προς τις εθνικές εκλογές με δύο μεγάλους μύθους. Ο ένας είναι ότι τα capital controls τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα ψέμα και τουλάχιστον αδαείς περί των οικονομικών είναι αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα. Εάν τα capital controls τα είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ήταν και εκείνη η οποία θα αποφάσιζε για την αύξηση του ποσού, δηλαδή ώστε να πάμε και να έχουμε περισσότερα από 60 ευρώ. Όπως τόνισε ο κύριος Κεραίε χθες, ναι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιμένει από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια τέτοια άρση. Το πράσινο φως δηλαδή. Το πράσινο φως. Εσύ πότε βλέπεις ότι τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ζει ο Ζαΐρης κάθε μέρα και ο ελληνικός λαός? Εγώ πιστεύω ότι τα έχουμε παντρευτεί τα capital controls. Αχα. Και κανένας δεν λέει την αλήθεια. Όπως ο δεύτερος μύθος, ναι, και απαντώ Γιώργο στην ερώτησή σου, ναι, κιόλας, ναι. Ο δεύτερος μύθος είναι το περίφημο κοινωνικό μνημόνιο, ένα alternative εναλλακτικό μνημόνιο που ακούμε πολύ εύκολα να λένε όλοι μονομάχοι, έτσι. Όλοι, κυρίαρχα, ναι, όμως από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ το ακούμε. Ναι, ναι. Μη γελιόμαστε. Η πολιτική είναι μία και συγκεκριμένη. Το τόνισε ο Γέρουν Ντάιζενμπλουμ. Έχουμε χορτάσει αυτό το τελευταίο διάστημα από υποσχέσεις, από ανθρώπους οι οποίοι και πάλι, όπως παλιά στα Ζάπια, ναι, έτσι τώρα μετά περάσαμε στα σκίζωτα μνημόνια και έχουμε και τη λογική, και ξέρω εγώ τι είναι τη μνημονιακή, ναι, ναι, και τα λεφτά υπάρχουν του κυρίου, ναι, Τσίπρα, ναι, να λένε ότι μπορεί να υπάρξει ένα άλλο μείγμα πολιτικής, ένα κοινωνικό μνημόνιο. Ο κύριος Ντάιζενμπλουμ εχθές, και εγώ το ξεκαθάρισε. Μόνο ότι λένε από το εξωτερικό, όπως έλεγαν ότι θα έρθει τρίτο μνημόνιο και έγινε, σε αντίθεση με όσους βλέπανε Αντάρτικα κτλ. Ο κύριος Ντάιζενμπλουμ λοιπόν δεν έδωσε χθες κανένα περιθώριο ανατροπής του μνημονίου. Άρα αυτός ο λογαριασμός με αυξήσεις φόρων, είναι δεδομένες οι αυξήσεις φόρων? Είναι δεδομένες και μπορεί να έρθουν και επιπρόσθετες. Ακριβώς, να έρθουν, ναι, και επιπρόσθετες, Γιώργο, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Να τονίσω ότι έχουμε μια αξιολόγηση τον Οκτώβριο για να γίνει η εκταμείευση της δόσης τον Νοέμβριο. Σωστό. Η οποία αξιολόγηση μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Και επίσης έγραψες, και σε συγχαίρω γι' αυτό και το λες συνεχώς, και το γράφουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ότι αν υπάρχει κενό 200-300 εκατομμυρίων, κύριε Τσαμπουργέλη. Και το ξέρει η Κουντουρά, το ξέρει ο Μαρκόπουλος, το ξέρει η κυρία Φωτίου, το ξέρει ο κύριος Στρατούλης. Τα μέτρα θα είναι αυτόματα. Δηλαδή, μην περνάνε τους κατοίκους της χώρας για ηθαγενείς που και πάλι τους τάζουν αντιμνημονιακές λύσεις εντός μνημονίου. Είσαι σαφής. Είσαι απόλυτα σαφής. Και επειδή έχεις τον Αντώνη το Ζαΐρη δίπλα, ναι, σου, που είναι πολύ καλός γνώστης της αγοράς και γνωριζόμαστε χρόνια, ναι, να σου πει ο Αντώνης το αποτύπωμα των capital control στην ανεργία και το γεγονός ότι η ανεργία θα έρθει κοντά στο 30%. Ακριβώς. 30% μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ναι. Γίνεται σφαγή το Σεπτέμβρη και στα τέλη Αυγούστου από τις απολύσεις επιχειρήσεων. Είσαι σαφής. Που δεν άντεξαν τα capital controls. Είσαι σαφής. Διότι Ιούλιο, το συζητάγαμε προχθές, Ιούνιο και Ιούλιο, είχαμε για πρώτη φορά με την Κουντουρά να έχει ρεκόρ τουρισμού, προσέξτε. Είναι απίστευτο, παιδιά. Που να μην εδώ, το έκανε κιόλας. Εδώ σκίζουμε τα βιβλία, κύριε Τσαμπουργέλη. Εδώ σκίζονται βιβλία, έτσι, και έχονται, δεν ξέρω τι άλλο. Με ρεκόρ τουρισμού, να έχουμε άνοδο της ανεργίας. Κύριε Ζαΐρη, ελάτε. Πόσο κόστησε στον επαγγελματία, ξέρετε ποιο είναι το πιο μεγάλο μαρτύριο? Μου το λένε παντού. Στη Σάμμο, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στα περίχωρα, παντού. Δεν υπάρχει. Και στην Εύβοια μου το είπαν, στην Καλκίδα. Και σε όλες τις περιοχές. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο μαρτύριο να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες δώσ' μου 60 ευρώ από το βιός μου. Να δεσμευτούν οι πολιτικοί εδώ. Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ και η Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα γίνει άριστο τον capital controls για τον ΕΝΦΙΑ? Πάλι ψέματα ακούσαμε ότι θα εξαλειφθεί αυτό το μέτρο από τον Πρωθυπουργό, τον πρώην, τον κύριο Τσίπρα. Να δεσμευτούν εδώ μπροστά στον κόσμο. Θα είμαστε το Δεκέμβρη χωρίς capital controls? Για να τους ακούσουμε σε υποσχέσεις καινούργιες. Λοιπόν, Ζαΐρης, τώρα ή μετά το διάλειμμα? Τώρα. Τώρα, πάμε. Κυρία Αυτιά, όσον, ναι, αφορά τα capital controls, ναι, στοιχίζουν 2,8 δις εβδομαδιαίως στο ΑΕΠ της χώρας, 2,8 το εμφόριο προϊόν, και έχουν στοιχίσει μέχρι τώρα από αδυναμία εισαγωγών από όλες, ναι, τις επιχειρήσεις, ναι, και περισσότερο από τις μεγάλες εισαγωγικές, πόσο? Γύρω στα 12 με 15 δις μέχρι τώρα. Και βεβαίως τα capital controls. Και πόσες θέσεις εργασίας? Καμιά 15.000. Ναι, οι θέσεις εργασίας, ναι, θα ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή χάνονται γύρω στις 600 με 700 ημερησίως και κλείνουν 60 με 70 επιχειρήσεις κάθε μέρα.
Αν κάνουμε έναν απολογισμό σύμφωνα με τις έρευνες που εμείς κάνουμε, γι' αυτό πολλά από αυτά που ακούστηκαν, όχι όλα, αλλά βασίζονται περισσότερο πάλι σε καινούργια θα και φαντασιώσεις, αλλά δεν έχουν σχέση με, με την πραγματικότητα. Το λέω αυτό για τους φίλους πολιτικούς. Εμένα όμως η Μαρέξη μου πει θα αργήσει αυτό. Θα αργήσει να λυθεί το θέμα. Από το 2010 ως το 2015, που κόπτονται οι πολιτικοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν κλείσει 320.000 επιχειρήσεις από 1 έως 5 έτσι άτομα. Τώρα, το 2010, ναι, για εργαζόμενους από 1.000, κύριε Αυτιά, έως 1.500 ευρώ που, ναι, παίρνουν μηνιαίως, το 2010 είχαμε 510.000 άτομα και το 2015 έχουν γίνει 270.000. Αντιλαμβάνεστε στιγμή, λοιπόν τη μεγάλη απώλεια που υπάρχει επομένως. Μάλιστα. Ο κόσμος πια έχει κουραστεί, έχουν ρημάξει τη χώρα. Δηλαδή κάποιοι μη νοήμονες και ξεμοραμένοι πολιτικοί μας, εξυπηρετώντας προσωπικά και μόνο συμφέροντα και βάζοντας στην άκρη το συλλογικό συμφέρον, δεν ενδιαφέρονται για την αγορά. Για να μπορέσουμε, το κλειδί, κύριε Αυτιά μου, είναι οι επενδύσεις. Έχουμε από επένδυση αυτή τη στιγμή μείον 10% στο ΑΕΠ, ενώ το 2007 είχαμε συν 15%. Άρα, στη συρρήκνωση οικονομικής δραστηριότητας και στην αύξηση ανεργίας, ναι, η μόνη λύση και το κλειδί της επιτυχίας είναι η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και η επενδυτική πιστός πρωτοβουλία. Για να υπάρχουν όμως επενδύσεις, ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε περιβάλλον. Θα το εξηγήσουμε. Αυτό το λέμε 25 χρόνια. Λέγαμε με τον Δημήτρη προχθές στο Μαρκόπουλο, η πιο μεγάλη χαρά στη ζωή, κύριε Στρατούλη, κυρία Φωτίου, κύριε Τσαμπουργέλη, κυρία Κουντουρά, κύριε Μαρκόπουλε, αγαπητέ κύριε Ζαΐρη, είναι να μπαίνει ο μισθός στο σπίτι, να κινείται η οικογένεια και χαρά του επιχειρηματία να δίνει μισθό. Κανονικό μισθό στον εργαζόμενο. Αυτή είναι η έννοια της ανάπτυξης, κύριε Τσαμπουργέλη. Το διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο. Ακριβώς το ζει αυτό η Κουντουρά, το ζει ο Μαρκόπουλος στην Εύβοια, η Φωτίου στην Αθήνα, ο Στρατούλης και ο Ζαΐρης. Και εμείς το γράφουμε, κύριε Μαρκόπουλε. Γρήγορο διάλειμμα. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα στομάχια. Δεν υπάρχει πράσινη, κόκκινη, μπλε ανεργία και ούτω καθεξής. Είμαστε Έλληνες. Πρέπει να σταθεί η χώρα όρθια. Στάθηκε γιατί κάποιοι βάλαν τα κόμματά τους πάνω, την Ελλάδα πάνω από τα κόμματα, αλλά πρέπει να περπατήσει η χώρα. Πρέπει να πάει μπρος, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί εάν και τώρα την πατήσουμε στο τρίτο μνημόνιο, έχετε για βρεσούλες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 9:30, είναι πρωινό Κυριακής. Μαζί μας οι εκπρόσωποι σχεδόν όλων των κομμάτων. Ήδη, φίλες και φίλοι, όλοι ρωτούν για την επόμενη μέρα. Μάλιστα, μετά από μένα ακολουθεί ο Τάκης ο Χατζής. Ο Τάκης ο Χατζής θα έχει την πρόεδρο της Βουλής. Το λέμε ακόμα πρόεδρο Βουλής, έτσι δεν λέμε πρώην πρόεδρο. Είναι ακόμα πρόεδρο Βουλής. Αυτή παραδίδει στον επόμενο Κωνσταντοπούλου, η οποία έγινε και κουμπάρα κάτω στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, χθες. Θα δείτε καλαματιανούς εκεί και πράγματα. Αλλά το λάστιχο, λάστιχο. Δεν εγκλατάρισε, πήγε καλά. Λοιπόν, και να είναι καλά, γιατί λέει πολλά πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα λέει και με την ευθύτητα του χαρακτήρα της και την εντυμότητα που την διακρίνει. Είτε συμφωνεί κάποιος πολιτικά, ευθύτητα, είτε διαφωνεί. Επίσης, αμέσως μετά, Ντόρα Μπακογιάννη με τον κύριο Φλαμπουράρη και πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ζαΐρης πρέπει να ολοκληρώσει. Είχε πει, φίλες και φίλοι, ότι ο ιδιωτικός τομέας αυτή την ώρα τρώει το πολύ ξύλο. Δηλαδή, εγώ που είχα ένα μικρό μαγαζί, ήρθαν τα capital controls, δεν μπόρεσα να πάρω πρώτες ύλες, δεν μπόρεσα να πληρώσω τον εργαζόμενο, δεν μπόρεσα να κινηθώ, καταστράφηκα. Ο άλλος που έχει το μισθό του είναι αραξέισον. Είναι έτσι δεν είναι, κύριε Ζαΐρη? Ακριβώς αυτό είπα, γι' αυτό υπάρχει στέριξη. Και εδώ πρέπει να δούμε πού θέλουμε, Γιώργο μου, να βασίσουμε την ανάπτυξη. Άρα η επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Ζαΐρη? Η επόμενη μέρα είναι. Η επόμενη μέρα πώς θα πάμε? Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Προφανώς. Αυτό λέω. Θέλουμε ένα μοντέλο που να βασίζεται στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στα εμπορεύσιμα προϊόντα, ή θέλουμε ένα μοντέλο που να το βασίσουμε στο δημόσιο? Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό
είναι ότι πρέπει να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Δεν θα προέρθει από αλλού η ανάπτυξη. Αλλά δεν περιμένω τίποτα, διότι εδώ δεν ξέρουν οι πολιτικοί να διαχωρίσουν τι σημαίνει ανάκαμψη και τι σημαίνει ανάπτυξη. Καλά. Τα ξέρει ο κύριο Τσαρμουργγέλης. Η ανάπτυξη θέλει στρατηγικό σχέδιο, θέλει όραμα. Υπάρχει αυτό. Αυτό το ψάχνουμε 20 χρόνια. Ξέρετε, κυρία Φωτίου, όταν γυρνάς από τους εταίρους, ποιος είναι ο πολιτικός τσαμπουκάς για μένα? Ποιος? Να γυρίσετε με φορολογία των επιχειρήσεων 10%. Αυτό που έκανε η Ιρλανδία με το 13, οι χώρες της Βαλτικής με το 15, οι Βούλγαροι, όλοι οι εταίροι, οι υπόλοιποι. Αυτό είμαστε ανίκανοι και άχρηστοι. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και να σας πω και κάτι. Ένα πράγμα όλοι αυτοί οι οποίοι αποτελούν τις ηγέτιδες πολιτικές τάξεις κάνουν καλά. Έχουν καταφέρει να πουλάνε σε αυτό το λαό πολύ καλά ελπίδα, αλλά έχουν καταφέρει να τον κάνουν και να μην σκέφτεται. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Μαρκόπουλος, δημοσιογράφος. Είπε ο κύριος Ζαΐρης και μετά το λόγο η πολιτική. Εδώ τώρα χρειάζεται ένα εθνικό. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Ναι. Θα σας κάνω αυτιά, κύριε Ζαΐρη. Ναι, να μην μιλώ όμως μόνος μου, να γιατί θα πούνε ότι δεν απαντώ στις ερωτήσεις. Μισό. Αφήστε το καπετάνιο να το πάει. Δυσκολία. Αφήστε το καπετάνιο να το πάει. Μαρκόπουλος. Κύριε Μαρκόπουλε, πριν πάνω το λόγο η πολιτική. Η επόμενη μέρα έρχεται με ένα λογαριασμό. Κάθισα και μέτρησα. Ζητάνε πολλά από τους πολίτες όλοι. Η χώρα όρθια, ναι, πρέπει να περπατήσει, αλλά και ο κόσμος πρέπει να μείνει όρθιος. Ένα κόμμα μόνο του με τα υπόλοιπα αντέχει ή χρειάζεται ένας ισχυρός κορμός να προχωρήσει η χώρα μπροστά χωρίς αυτά τα νάζια? Είσαι παλιός, δεν μ' αρέσεις, είσαι νέος, είσαι άπειρος. Γιατί ο μεν ένας λέει είσαι παλιός και δεν μ' αρέσεις και ο άλλος λέει είσαι νέος και είσαι άπειρος, το παιδί το ένα και τ' άλλο. Να τραβήξουμε μπρος ως χώρα. Η Ιρλανδία έφυγε μπροστά, η Κύπρος βγαίνει από τα μνημόνια και εμείς καθόμαστε και κάνουμε κόλυβα, όπως λέει ο Τσαμουργγέλης. Ελάτε. Ποιο είναι το νέο? Δηλαδή το νέο είναι να διώχνουμε επενδύσεις όπως τις Κουριές? Μάλιστα. Πέστε μου μία μεγάλη επένδυση, μία, τους τελευταίους 8 μήνες που να ήρθε. Και επειδή πολλοί βρίζουν τον Αντώνη τον Σαμαρά, για πολλά έκανε τραγικά λάθη. Αλλά... όμως τουλάχιστον ήταν ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι πολύ καλά, που δεχότανε συνεχώς επιχειρηματίες στο Μέγαρο Μαξίμου σε επενδύσεις που τελικά ήρθαν και οι οποίες τώρα βρίσκονται σε ανάσχεση. Να θυμίσω ότι η IBM, ναι, είχε ζητήσει να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η Hewlett-Packard να κάνει στην Ελλάδα. Πάγωσαν τα πάντα και βλέπω κιόλας να πανηγυρίζουν κάποιοι γιατί λέει: Πόπο, λέει, πετύχαμε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, για όσους γνωρίζουν λίγα οικονομικά. Δεν σας έχω, έχω διακόψει, κυρία Φωτίου. Λιγότερα πλεονάσματα. Πω, τι λέτε. Να κλάψουμε. Μάθετε είναι λίγο τζαβά τα οικονομικά όμως και να ξέρετε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα σημαίνουν. Αφήστε τώρα, αφήστε να μιλήσουμε εμείς και τοποθετήστε μετά. Δεν σας διέκοψα. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, νομίζω είμαι πολύ ευγενής. Λοιπόν, τα πρωτογενή πλεονάσματα, για όσους γνωρίζουν από οικονομικά. Δεν σε έβρισε τώρα, Θεανό. Σας έβρισε, κυρία Θεανό. Κυρία Φωτίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Που είναι βρώμικοι όλοι. Δεν εννοούσε όλοι. Σας είπα εγώ ότι είσαστε βρώμικοι. Πάμε. Δεν σας είπα βρώμικοι. Ελάτε. Ανεπαρκή σας. Απλά οι αδαείς επί των οικονομικών επιχείρων. Διακόπτετε, κυρία Φωτίου, εγώ δεν θα σας πάρω το χρόνο σας. Είναι μια ωραία πρακτική για να μην ακούγονται κάποια πράγματα. Αφήστε όμως να μιλήσω, σε μισό λεπτό θα τελειώσω. Πάμε. Οι αδαείς λοιπόν περί των οικονομικών γυρίζουν και πανηγυρίζουν λέγεται πετύχαμε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και δεν γνωρίζουν ότι κάθε μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος σημαίνει περίπου 40 με 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν για το οποίο επιχαίρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ότι πήγαμε στην περίφημη και εθνικά αξιοπρεπή. Καλά. Ολοκληρώστε, κύριε Μαρκόπουλε. Η κυρία Φωτίου που τα ξέρει όλα. Η κυρία Φωτίου που τα ξέρει όλα. Άρα λοιπόν. Παραχωρώ. Άρα λοιπόν λέτε. Να το κάνετε εδώ και η ΕΝΕΒ. Να το κάνετε και η ΕΝΕΒ να μην μιλάμε. Σας παρακολουθώ τηλεοπτικά συνεχώς. Είσαστε διαρκώς προκλητικοί και δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Είσαστε διαρκώς εριστικοί και σας έχω παρακολουθήσει όπως και τον κύριο Λαφαζάνη 5-6 φορές να έχετε πετάξει και το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάρτε όλο το χρόνο. Εγώ δεν χρειάζομαι. Άρα κύριε Μαρκόπουλε, λέτε ότι είναι μύθος τα οικονομικά. Και γελάστε και ηρωνικά, επειδή δεν ξέρετε οικονομικά όμως. Κύριε Μαρκόπουλε, παιδιά. Ενώ εσείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρετε όλα. Ελάτε πολύ να κρατήσουμε. Καλύτερα από εσάς. Και είστε και πολύ καλύτερα. Πάντα. Πολύ καλύτερα από εσάς. Εμείς δεν είμαστε ενταγμένοι σε κόμματα. Ένα λεπτό. Πάντα αντικειμενικοί. Κύριε Μαρκόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη,
Έχουμε λοιπόν, λες ότι τα πλεονάσματα είναι ένας μύθος, διότι χαμηλότερα πλεονάσματα. Λιγότερες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, λοιπόν, πανηγυρίζουμε γιατί θα έχουμε μικρότερη ανάπτυξη. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτό. Ξεκινάμε. Θεανό Φωτίου, Στρατούλης και μετά στο πάνω πάτωμα. Ελάτε, κυρία Φωτίου. Η επόμενη μέρα τι θα φέρει. Καταρχήν, είναι άδικος όποιος θα πει ότι ο Τσίπρας δεν έβαλε τη χώρα πρώτη και μετά το κόμμα του. Όποιος το πει αυτό, αδικεί τον Τσίπρα. Μπορεί να του πει χίλια πράγματα. Απειρία, ιστορίες που του πούμε οι Μαράκης. Και όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι. Αλλά έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα του. Αρκεί αυτό, κυρία Φωτίου, η επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία σας ξυνίζει. Η Δημάρ, μα. Ο Θεοδωράκης έτσι, ο ένας αλλιώς. Μόνοι σας μπορείτε. Λοιπόν, ένα-ένα. Πρώτα να πούμε για τα capital controls. Όχι, πάμε, πάμε σε αυτό που σας ρώτησα. Όχι, θα πούμε γιατί αυτό υπόθηκε... Τώρα καταστράφηκε η χώρα με τα capital controls. Ένα-ένα. Γιατί εδώ είναι όλοι οι οικονομολόγοι. Απαντήστε μου σε αυτό που σας είπα. Λοιπόν, να πούμε πρώτα και για τους μικρομεσαίους. Για την επόμενη μέρα. 60 μήνες, 5 χρόνια και 7 μήνες του ΣΥΡΙΖΑ, οι μικρομεσαίοι καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν 600.000 θέσεις εργασίας. Οι μικρομεσαίοι καταστράφηκαν γιατί ούτε οι 100 δόσεις που εμείς τις κάναμε και τους δίνανε δικαίωμα να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 750.000 άνθρωποι μπήκαν στη ρύθμιση. Αυτό ούτε καν δεν το θυμήθηκε ο πρόεδρος, ο οποίος προηγουμένως έλεγε όσα έλεγε. Αλλά και για τα capital controls ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η δεξιά με ηγετικά της στελέχη καλούσε όλους τους Έλληνες να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες, να τα στείλουν. Έτσι ακριβώς όλοι, τι λέτε κύριε Μαρκόπουλε, πάρτε τα λεφτά, καταστρέφεται η Ελλάδα. Οι αλήθειες έχουν λεχθεί και θα ξαναλεχθούν. Ποιος έχει την υπογραφή κάτω από τα capital control? Ο Υπουργός των Οικονομικών και από αυτά. Κάτω ο Πρωθυπουργός. Τα ξέρατε όπως όλα. Όπως ξέρετε, η Κεντρική Τράπεζα. Ένα λεπτό. Παιδιά, μην κάνουμε ανάλυση στα capital controls. Εγώ ξέρω αυτή την ώρα ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε κάθε σπίτι με αυτό. Ο καθένας που έχει την ευθύνη την αναλαμβάνει. Πάμε στην επόμενη μέρα. Άρση, πότε θα κάνετε. Τώρα να πείτε στον κόσμο. Πότε θα κάνετε άρση. Εσείς γιατί μιλούσατε. Ένα δευτερόλεπτο και θα τα πω. Αμπά, να περιμένω εγώ σας να μιλάτε. Πότε θα κάνετε άρση στα capital controls. Υποσχεθείτε τώρα. Ποιο το σχέδιό σας για τα capital controls? Ποιο το σχέδιό σας? Δεν έχετε σχέδιο. Αφήστε τα κάποια. Λόγω κανονισμού. Κανονισμού. Ελάτε όλοι πάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Σας βοηθάω για να πείτε την αλήθεια. Υπάρχουν κανονισμοί. Παραβιάσατε τους κανονισμούς που είναι διεθνικές συμβάσεις. Ο τρόπος που λειτουργεί η Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή είναι διεθνικοί κανόνες. Αν έχετε υπουργό. Κυρία Φωτίου, αν είχατε ένα υπουργό άσχετο που δεν διάβασε ποτέ τους τρόπους που λειτουργεί λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεύτερο ελληνικό λαό, λέτε εσείς που τον ορίσατε υπουργό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Ελάτε, εσείς είστε. Για να μισό λεπτό. Ας μιλάτε, κυρία Φωτίου, επιτέλους. Ως σκοτεινό κράτος, αυτό που δεν μπορεί ούτε να κάνει τίποτα για τις μικρομεσαίους, γιατί για να βγάλεις μια επόμενη μέρα, άδεια, κυρία Φωτίου, τρέχει ο χρόνος. Θέλεις 6 μήνες για και να λαδώνεις γύρω-γύρω το σκοτεινό κράτος της δεξιάς. Εμείς τι λέτε, κυρία Φωτίου, τώρα 7 μήνες κυβερνάτε, 7 μήνες κυβερνάτε, εξακολουθείτε να ταΐζετε τον κόσμο με τέτοια ψέματα. Δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει αγορά και εσείς μιλάτε για αυτούς που λαδώνονται. Τον ήρεμο κύριο Μαρκόπουλο. Ζείτε σε μια μυθική πραγματικότητα, μια πάλι ποτέ αριστερά, στην οποία την προδώσατε και αυτήν. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έχει να φάει. Λοιπόν, δεν ξέρει αν θα ζήσουν οι επιχειρήσεις. Τα παιδιά πάνε στο εξωτερικό. Φέρετε τρίτο μνημόνιο και εξακολουθείτε να λέτε τα ίδια ψέματα. Τα ίδια ψέματα. Ζητήστε μία συγγνώμη και εσείς, λοιπόν, όπως ζήτησε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος. Μία συγγνώμη. Εσείς ζητήσατε λοιπόν, 60 μήνες. Πάμε, παιδιά. Λοιπόν, αν πάτε έτσι, η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Θεανό, ολοκλήρωση. Πάμε, κυρία Φωτίου. Δεν πρόκειται να αποκαθάρουμε, να γίνουμε. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μισό λεπτό, η κολυμπήθρα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πας με τον Μαρκόπουλο στην διακυβέρνηση. Μισό. Με τον Μαρκόπουλο κάθεσαι στην διακυβέρνηση. Μισό λεπτό, σε ρωτάω εσένα τώρα. Δεν θα κάνει. Με τον Μαρκόπουλο πας μαζί. Δεν θα πέσει μπίλια στη μέση. Θα ψηφίσει κάποιον για μάλιστα, πρώτο. Αυτό θα κάνει κυβέρνηση. Σαφέστατα. Αυτό θα κάνει κυβέρνηση. Μάλιστα. Και άρα αυτά τα περί οικουμενικότητας, αυτά που περί όλοι μαζί ίδια είμαστε, είναι για να αποτελέσουν την κολυμπήθρα λοιπόν, του ΣΥΛΑΟΑΜ.
για να αποκαθάρουμε. Η κυρία Βαλαβάνο δική σας δεν ήταν που βγάλε τα λεφτά από τα Capital Controls. Και δεν είναι ίδια. Η κυρία Βαλαβάνο, η μητέρα της που βγάλε τα λεφτά. Περιμένετε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, κυρία Υπουργέ. Για πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Κυρία Βαλαβάνο είναι κάτι άλλο δηλαδή που βγάλε τα λεφτά. Όταν λέμε τις αλήθειες κάτι δεν πάει καλά. Κυρία Φωτίου, ολοκληρώστε. Για την κυρία Βαλαβάνο θα λέτε, ναι βεβαίως. Τα βγάλε τα λεφτά η μαμά της. Ότι επειδή περιμένουμε και πολλά λεφτά από τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Μάλιστα. Που δεν πιάσατε. Πού είναι η αγροτική τράπεζα, λοιπόν, που λίστα εδώ και 1,5 μήνα λέτε για την αγροτική. Πού είναι η αγροτική τράπεζα στο σκάνδαλο. Επειδή περιμένουμε και από τις ραδιοσυχνότητες και από τα κανάλια και από όλο αυτό. Σας πληρώσα τα κανάλια. Το ευνοϊκό καθεστώς. Μάλιστα. Για όλα τα κανάλια ελπίζουμε. Να μιλήσουμε πια στη διάρκεια. Έναν από τη λίστα Λαγκάρντ, λοιπόν, θα βγούμε πολύ γρηγορότερα. Τελεία. Από το μνημόνιο. Λοιπόν. Θα διαπραγματευτούμε εμείς. Μάλιστα. Το χρέος, λοιπόν, την απομείωσή του που πετύχαμε και ούτω καθεξής. Αυτά πώς τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν. Άρα με τη δεξιά και ό,τι συμβολίζει αυτό, παλιό, μάλιστα, νέο, λοιπόν, μεσαίο, δεν πάμε, δεν κάνουμε μαζί κυβέρνηση, δεν τους ξεπλένουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό να το τελεία ξέρει εδώ, ο ελληνικός λαός. Μετά το διάλειμμα, Στρατούλης, Τσαμπουργέλης, Κουντουρά, Μαρκόπουλος. Έβαλε φωτιά ο Μαρκόπουλος. Εγώ δεν θα μιλήσω. Ο συνάδελφος, πώς. Εγώ δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσεις, τελευταίος. Δεν με είπατε. Δεν πειράζει, είσαι φωτεινός. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, παιδιά. Έφαγε θεανό το χρόνο, αλλά είναι πληθωρική. Πάμε, ελάτε. Πριν από τις 10 στο κλείσιμο, κυρία Κουντουρά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού στις 20 Σεπτεμβρίου να μας εμπιστευτούν, γιατί αποδείξαμε ότι κυβερνήσαμε έντιμα, με ήθος, προς όφελος του ελληνικού λαού. Πρέπει να συνεχιστεί, μάλιστα, αυτό το έργο για να βγει η πατρίδα μας από την κρίση. Γιάννης Σαμπουργέλης. Με αλήθεια προχωράμε για την ανασυγκρότηση του χώρου και για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Μάλιστα. Με αλήθεια. Είστε σαφείς. Και η Μυτιλήνη στέλνει μήνυμα. Η Λέσβος στέλνει μήνυμα. Μάλιστα. Παρά τα μεταναστευτικά προβλήματα, στέλνουμε μήνυμα. Μάλιστα. Μαζί μπορούμε. Μάλιστα. Αυτό. Στρατούλης. Θέλουμε να μας επιβραβεύσει με την ψήφο του ο λαός και η νεολαία. Αφενός μεν γιατί δείξαμε τη μέγιστη δυνατή, μάλιστα, συνέπεια καταψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο, εναρμονισμένη με ό,τι είχαμε πει, ναι, προεκλογικά. Δεύτερο, διότι τιμάμε το όχι του λαού στο δημοψήφισμα της 5 του Ιούλη και αυτό το όχι θα το στηρίξουμε και θα το σεβαστούμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική, μάλιστα, του νίκη. Τρίτο, γιατί η χώρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση. Θέλουμε να αναδειχθούμε τρίτο κόμμα με μεγάλη δύναμη. Μάλιστα. Ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί θα εφαρμοστεί ένα πολύ σκληρό μνημόνιο, μάλιστα, σε βάρος των συνταξιούχων, των αγροτών, των επαγγελματιών και του όλου του ελληνικού λαού. Και τέταρτο, για να έχουμε δυνατότητα να προλάβουμε, να προβάλλουμε, μάλιστα, την εναλλακτική μας πολιτική λύση, που είναι η μόνη αντιμνημονιακή λύση, μάλιστα, αυτή τη στιγμή. Μαρκόπουλος. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, κατά την εκτίμησή μου, θα είναι πρώτο κόμμα, μάλιστα, θα κόψει το νήμα. Ναι. Και πρώτος στη τάξη πρωθυπουργός με ημαράκι σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, μεγάλος αγώνας, επιτυχημένος για κυβέρνηση τετραετίας. Δεύτερο. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Θα δεύτερον, θα κλίμα συνεργασίας, μάλιστα, με πρώτη πρόταση στην αξιωματική, μάλιστα, αντιπολίτευση. Και το τρίτο είναι ότι επιτέλους η χώρα πρέπει, μάλιστα, να βρει το δρόμο της στην Ευρώπη, στην ανάπτυξη, δουλειές, λοιπόν, δουλειές για όλο τον κόσμο. Ζαΐρης και Μαρκόπουλος, το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, κύριε Ζαΐρη. Τ' άλλο Σάββατο εδώ. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει. Θεανό Φωτίου, την ευχή μου να έχεις. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό. Μας, λοιπόν, ξέρει, μας έχει δει. Μάλιστα. Ξέρει, έτσι έχουν τα πράγματα, ξέρει, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ θερμά, μέσα από την ψυχή μου. Γιατί αυτό που κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο είναι να μας δίνετε μια απόλυτη πλειοψηφία στην προτίμησή σας. Να είστε καλά.